Έλα να σηκώνετε λίγο το ακροατό, τα ακροατόπουλα Ντίνο μου. Έλα bonjour, έλα καλημερούδια. Τι bonjour. Έλα το γυρίσουμε λίγο όλο. Bonjourno, bonjourno κουμπαράκι. Bonjour. Bonjour. Γαλλικά δεν έκανες στο λίγο, τι έκανες. Βέβαια, άμα πας στο κοροϊδιό και δεν πεις τώρα bonjour, σου τραβήξε άντι κλωτιές. Τι με είπες ρε bonjour. 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 Ξέρεις τι είναι το bonjour, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σαν τον άλλο, το Μουράτη το συγχωρεμένο. Ποιον? Το Μουράτη, τον παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι, παλιός, ναι, πολύ παλιός. Ναι. Έγινε μια φασαρία στα πολιτήρια εκεί πέρα. Παρεξηγήθηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε μια προπόνηση, ρε παιδί μου, με ένα συμπαίκτη του. Και του λέει, εκεί που πήγα και τα βρήκαν, του λέει, εντάξει, λέει. Εντάξει, συγχωρώ, λέει, γιατί. Ο Μουράτης. Όχι, ο άλλος. Ο άλλος, ναι. Εντάξει, λέω, τι έγινε. Εντούτης, λέει όμως. Τι είπες, λέει. Εντούτης, πάλι και μια μπουνιά. Ρώσικη, βλέπεις, έτοιμη. Εντούτης. Πού να δυνατήσεις εσύ, ρε, άμα τρώσεις τα κυβότια. Τι ρώσικη. Για το σπίτι, έφερε ένα. Αυτά που έχουν τα. Πώς, επαγγέλνω. Αυτά που έχουν τα γυράδικα, τα φασουτζάδικα, έχει ένα τέτοιο Χωσανίδης. Μαζί και παραπάνω. Ναι, 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 ο Ντίνος μας. Το πρόβλημα, Θεός φυλάξει. Είπα ξύλο. Μια χαρά είναι εδώ. Καλά κάνει, τρώει και πίνει. Λοιπόν, Ξυπνοπέμπτη σήμερα. Εσύ ωραία ακόμα είναι αυτή. Άμα μου έλεγε και σήμερα κάτι με στραβό, ανάποδο. Και βάζει και τα μητρικά τη ένστικτα επάνω. Ακριβώς. Με το τυγράκι να πούμε. Έχει, είναι μια κορασίδα με το μάτι τη τίγρη και έχει ένα τυγράκι αγκαλιά σήμερα. Ναι. Και ναι, ο head manager του ομίλου μας πώς το πλέκει, λέει. Άμα για να πάω... δούμε αν θα έχει το μάτι του τίγρη φέτος. Άμα είσαι, και ο Πάοκ σήμερα. Αν είσαι Πάοκ, τι αβάντα τρώσε αυτό το ραδιόφωνο. Φίλε. Γιατί μόνο ο Πάοκ τρώει αβάντα. Όχι, ναι. Ο team manager πάει, σπουδάζει, κάνει, τον έβγαλε ο Μπούζος πριν ήταν υπαλληλικό. Σπουδαγμένο, παιδί. Σπουδαγμένο και τα λοιπά. Σπουδαγμένο, Λονδίνο, σπουδέ, ιστορίε ήρθε. Άμα πα σπουδάζει, ο κόκκινος μας... ναι. Θα το πήγαινε. Δεν πάει. Α πήγαινε, τι ακάμε. Σπουδάζει. Το ψεύδο. Σταμάτα. 8 και 12, άργησε σήμερα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Σήμερα άργησε, θε ήταν 8 και 11. Δεν μπορώ. Πήρε ένα λεπτό τιμωρία. Λοιπόν, έχουμε μια εξαιρετική. Τι εξαιρετική, αυτή είναι γυναικάρα. Γυναικάρα, πανέμορφη κοπέλα. Αυτή είναι γυναικάρα. Έχει το μάτι του τίγρη, λέει ο head manager. Είναι η Έλενα Βαρλάμοβα. Βαρλάμι. Βαρλάμοβα. Βαρλάμοβα. Ναι, Βαρλάμ. Πώς λέμε, Βαραβά. Ναι, Βαραβά κανόνιζα, μην δεν έρθει σήμερα. Πώς θα τη λέγανε. Πολυξένοι. Πολυξένοι γιατί. Κοξένογλου να τη λέγανε. Ναι. Πώς θα τη λέγανε, δηλαδή με τέτοια παρουσιαστικό όμορφο. Θα τη λέγανε, ξέρω εγώ, Γαϊτανίδου, Γαϊτανίδου Ελισάβετ. Από το Κιλκίς. Πώς θα τη λέγανε. Παπαδοπούλου Ελισάβετ. Πώς θα τη λέγανε. Για να δούμε, λέει, αν ο Πάκου θα έχει σήμερα το βλέμμα του Τίγρη με τη Μίτλα ή θα μας προκύψει κανένας αγαπησιάρης. Λέει όπως. Θα δούμε, η, θα η, Έλενα, η Έλενα, αυτή η Βαρλάμοβα. Η Βαρλάμη. Κάτω από τη Βαρλάμοβα. Ωραία, ωραία. Και το τυγράκι. Και το τυγράκι, είναι ωραία φωτογραφία, είναι πολύ σάρεσε. Βέβαια. Ίσως να είναι η πρώτη φορά που λες μόνο καλά λόγια για φωτογραφία του head manager. Καλά, αφού θα πάει και στο πανεπιστήμιο, τώρα πρέπει να τον έχουμε από κοντά. Τι είπα, αφού Παοξής πήγε. Πάει στο πανεπιστήμιο. Τέλειωσε, δεν πήγε. Τέλειωσε. Θα πάει τώρα, θα ξαναπάει. Ξανά κι άλλο μάστερ. Ναι, ναι, θα πάρει μάστερ. Πάρει με τα τέτοιο. Είδε, δεν σταματάμε εμεί. Δεν σταματάμε τη μόρφωση. Βέβαια. Συνεχίζουμε μέχρι τα γεράματα. Βέβαια. Καλημέρα από Βρέμη. Σου φοβάμαι cool σήμερα επιτέλου να φωνάξει κάτι που δεν έχει πει ποτέ. Τι πράγμα. Τσόκι γκολ. Τσόκι τι είναι ο τσόκι. Τσόλακ. Θα πάμε εκεί. Α, τσόκι, ναι. Θα πάμε εκεί. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να το φωνάξει. Θα πάμε εκεί. Θα δούμε. Θα το αναλύσουμε τώρα, βέβαια. Ναι, θα φτάσουμε εκεί γιατί έχουμε Άρη, έχουμε Ολυμπιακό, έχουμε θέματα στη διεθνή επικαιρότητα. Διεθνή. Ηρακλής. Ρώση, γουρούνια, δολοφόνη. Πάτσε το κουμπί ο άλλος. Περιμένω τους κομμουνιστές. Γιατί οι Ουκρανοί τι είναι, δεν είναι. Περιμένω, δεν πειράζει. Περιμένω τους κομμουνιστές. Ναι. Με τον αμερικανικό υπερηρεαλισμό. Το άγαλμα, ναι. Να επισκεφτούν σήμερα με κόκκινες σημαίες στο ρώσικο προξενείο και να πούνε Ρώσοι γουρούνια δολοφόνοι! Να πάνε. Να πάνε. Θα σα κλείσει σήμερα και του κουμπάνε. Πάνε. Εκουμούνες, ποια δεν πάτε. Ποια δεν πάτε στο ρώσικο προξενείο. Ανοίξαμε και οι Ρώσοι δεν είναι γουρούνια δολοφόνοι. Μόνο οι Αμερικάνοι είναι. Οι Αμερικάνοι, ε. Φωνιάδε τώρα! Αμερικάνοι! Σήμερα? Φωνιάδε τώρα! Σήμερα Ρώσοι γουρούνια δολοφόνοι! Αν δεν πάτε. Δεν γίνεται όμως. Αν δεν πάτε, θα φάτε ξεφωνητό. Να σου πει την υπόψη. Δεν γίνεται. Ο άλλος πάτησε το κουμπί τώρα, ο Πούτιν. Έτσι. Ο Πούτιν. Ναι, το πάτησε. Θα βγάλει και πάει πάω μια ανακοίνωση. Πάλι ο Πάοκ! Βέβαια. Ο Ιβάν Σαββίδης. Για τα αίσθη του Πούτιν. Για τα αίσθη του Πούτιν. Πάλι κάτσε ρε φίλε, κάτσε, κάτσε, άμα έκανα εγώ αίσθη, εγώ. Ναι. Ανάποδα, έκανες εσύ αίσθη, εγώ θα σε έβγαζα στον τάκο. Αφού είναι φίλοι όμως. Ναι. Δεν θα σε έβγαζα στον τάκο, άμα έκανες εσύ αίσθη. Τι έγινε, πού είναι η αριστερή μας. Αφού είναι φίλοι με τον Πούτιν. Εντάξει ο Πούτιν. Ρώσοι γουρούνια δολοφόνοι. Μόνο οι Αμερικάνοι, ο αμερικανικός υπερρεαλισμός. Έχει αέρια εκεί τώρα στην Ουκρανία, τι γίνεται, γιατί παλιά κάναμε πολέμους για πετρέλαια. Τώρα κάνουμε για αέρα. Όχι ρε. Ναι. Όχι ρε. Ναι. Ναι. Είναι ιδεολογικό ο πόλεμος. Πάτσε το κουμπί πάντως ο Πούτιν. Κοίτα, το έλεγε. Πατήσω κουμπί, πατήσω κουμπί. Το πατσάλο. Άλλο. Και δεν συγκινείται τώρα. Πού είναι ρε το ρώσικο προξενείο. Εσείς ρε αντί η Ρώσια δεν πάτε. Η δεξί να πούμε. Τραβήξει η δεξί. Να κάνετε το ρώσικο. Να φωνάξετε τα ανάποδα. Ρώσι, ναι, φωνάξτε τα ανάποδα. Όπως φωνάζουν οι κομμουνιστές. Πάνε στο αμερικανικό προξενείο να πούμε. Λοιπόν,
Έχουμε θέματα. Δολοφόνικη μεν και ιδέα. Πώς θα γίνει. Είπαμε. Τώρα σε λίγο θα μου του πάσει να το κάνει και πάω Ολυμπιακό σιγά-σιγά. Έτσι για να το κολλήσω όπω θέλει. Δολοφόνη. Μη. Δολοφόνη. Φωνιάδε των λαών. Λοιπόν, τι έχουμε σαν σήμερα, Ντίνο μου. Πριν ξεπλωτούμε. Σήμερα είναι τσικνοπέμπτη καταρχά. Γιατί είναι τσικνοπέμπτη. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Πώ φάμε κρεατικά. Όχι, η φιλοσοφία ποια είναι. Την ξέρει. Όχι. Δεν την ξέρει. Όχι. Εσύ. Όχι. Αυτό ήθελα να ακούσω, ρε. Μη βρεις. Αυτό ήθελα. Ρωτάει, αλλά ναι. Λοιπόν. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Ναι. Δηλαδή, τις άλλες μέρες τι τρώτε, όσπρια. Έφαγα. Τις άλλες μέρες δεν μπεκροπίνετε, δηλαδή. Τις άλλες μέρες δεν βρωμοτρώτε, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, τις άλλες μέρες τι τρώτε, ψάρια τρώτε τις άλλες μέρες. Λοιπόν, όχι, θέλω να μάθω, δηλαδή. Πάμε να πούμε δύο-τρία πράγματα για το τι είναι η Τσικνοπέμπτη. Τι είναι η Τσικνοπέμπτη, λοιπόν, είναι η γιορτή τη Ορθόδοξη Παράδοση. Α, είναι δεξιά γιορτή. Ναι. Όπου τρώμε μεγάλε ποσότητε κρέατο. Γιατί. Από αυτή την Πέμπτη. Ναι. Από αυτή την Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη. Ναι. Γιατί όπως λέμε καθαρά Δευτέρα, Τσικνοπέμπτη, πέφτει. Σας είπανε να κάνετε και το κάνετε. Λοιπόν, κάτι... Είναι η δεύτερη εβδομάδα των αποκριών τη καλούμενη κρεατινή. Έτσι. Ναι. Και πάμε καρφίτσα μετά μέχρι το Πάσχα. Ναι. Έτσι που ξεκινάει και η νηστεία των 40 ημερών. Μάλιστα. Αλλά τώρα θα τσικνήσουμε, θα φάμε. Ναι. Θα πιούμε. Και μετά το προχωράμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι κάτι καθαρά Δευτέρα, αυτό είναι Τσικνοπέμπτη. Καθαρά Δευτέρα δεν τρώμε. Τι τρώμε καθαρά Δευτέρα. Ό,τι σας λένε, κάνετε. Ναι. Ωραία, αυτό είναι. Βάλτε τον Μπούζα να γράψει τι θα βάτε. Ναι. Ναι. Okay. Ποιον. Τον Μπούζα, γράψει. Τον Μπούζα τον έχει. Λοιπόν, αυτά με την Τσικνοπέμπτη. Έχουμε και την. Για... του Τυροφάγου, έχουμε τέτοια από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας πούνε, η Ορθόδοξη Εκκλησία σα λέει ότι θέλει. Μην κάνετε σεξ, είναι κακό. Πάλι παπάδε ένα με τον άλλον. Κάνουν χαμό, έτσι. Ναι. Μην κάνετε εκείνο, το κάνουν οι άλλοι. Μην κλέβετε, κλέβουν. Μην ξεμαρτυράτε. Υπάρχουν εδώ πόλεις στη Βόρειο Ελλάδα όπως είναι η Κοζάνη, Ξάνθη, Σέρρης, Κομοτηνή που είναι πολύ κομβική ημέρα Τσικνοπέμπτη. Γιατί αρχίζουν επίσημα την έναρξη της αποκριάς, τρώνε, πίνουν, σκεντρικές πλατείες. Το έχουν πολύ για δυνατά. Για πανηγύρι πρώτη είναι. Ναι, το έχουμε πολύ δυνατά. Για πανηγύρι πρώτη. Ναι, στο ξηρό νερό της Φλόρινας έχουμε χορούς μας και κάθε Τσικνοπέμπτη. Στο ξηρό νερό. Ναι. Βαρύ είναι, δεν παρέσει. Βαρύ. Στην Κομοτηνή καψαλίζουν κότες και εκεί γίνεται. Αυτό είναι, δολοφονίες. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Λοιπόν. Μιλάμε τώρα για κανιβαλισμό τώρα μιλάμε. Okay. Για κανιβαλισμό. Okay. Λοιπόν, τελειώσαμε με την Τσικνοπέμπτη. Ναι. Πάμε λίγο κρεατάκι. Θα βρωμάνε τα ρούγα τους, ναι. Βρωμιάριδες. Καλημέρα μας στον φίλο μας τον Φαγάλ. Ελάτε λέει κερνάω. Δεν θέλω τώρα. Ας κέρναν και όταν ερχόμαστε να πει. Τώρα θα πηγαίνουμε στο Λευκό Πύργο δίπλα στο άλλο το εστιατόριο. Εγώ πάω παρακάτω το μεταξύ. Πάω στο άλλο που είναι και σπορς καφέ. Δεν πάω ρε παιδί μου. Θα πάμε να δούμε φιλαράκι μας. Για πάμε, πώς στον αγκώνα του. Gone again. Τι. Είναι το καλημέρα στα Ισλανδικά. Έτσι να το πει στο κουμπαράκο. Σου λέει χθες μαζάλισε μια εκπομπή. Πάμε γερά σήμερα. Μη λέει πολλά για τον Πούτιν ο ραπ. Γιατί αν το δει μπροστά του θα έχουμε λέει πόλεμο με άλλου είδους αέρια. Οπα. Τι θα κάνει ο Πούτιν άμα με δει μπροστά του. Θα ξέρει, ο Πούτιν. Ξέρει καράτε δηλαδή Πούτιν, ο Πούτιν. Φίλε, ξέρει. Δεν μαλώνω. Δεν μαλώνω με πάλι Πούτιν. Θα σε βγάλει δυο όπλα, σε πάρει. Δεν μαλώνω, ξέρει πολεμικές τέχνες, Krav Maga, Karate Kid, δεν ξέρω, ξέρει. Έχει σωματοφύλακες που λέει ο άλλος. Άμα έχει ξέρει Krav Maga, γιατί έχει σωματοφύλακες. Γιατί ρε φίλε, όπως για το κάνουμε, είναι ο Πούτιν. Στείλω εγώ δυο παοξίες με χαρτοκόπτη, να το πω εγώ. Να που είμαστε χρήσιμοι, έτσι. Είδες που είμαστε χρήσιμοι κάπου. Χαρτοκοπτική αλφαέψιλον. Τα πάω και πάλι. Καλή εκπομπάρα, αγορίνες μου. Περιμένω πώς και πώς να με ξυπνήσετε. Πρόκριση με Παοκάρα και Αταλάντα, λέει ο άλλος. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει νιώθει ο καθένας. Καλημέρα, Νιρεβέργη. Good morning και εκεί. Καλημέρα σα, παιδιά. Καλημέρα, Νικόλα. Ανανέωσε ο Ιγκή και έπιασε σήμερα η Νάντια τον υπεριαλισμό. Ναι, ποια είναι η Νάντια. Νάντια. Ποια είναι η Νάντια. Ω, Νάντια. Γιατί Νάντια. Είναι το χαλί το επίσημο. Κομπανέτσι είναι. Ναι, ναι, είναι το επίσημο χαλί σου όταν θα κάνεις τις τέτοιες. Εγώ το. Το είπαμε τον Ιχολίπτη. Απέναντι, λέω βρες λίγο αυτό που του αρέσει ο Καρβέλας. Πείτε να ευχαριστώ στον Ραπτόπουλο, ρε Βλάχο Παοξίδες. Ρε Βλάχο Παοξίδες, πείτε να ευχαριστώ τον Ραπτόπουλο. Ναι. Τον είχατε στο περίμενε τον άλλον, όχι 100 πάνω, 100 κάτω. Μόλις μάθατε ότι ο Μελισσανίδης, να πούμε, η φόδρα του Μπαντρελονιού του, εκτός από ύφασμα, και λεφτά. Κάκα κάνατε. Πέρνα μετά από 4 ώρες. Μετά από μικράς Ασίας εκεί, πέρνα από εκεί. Ναι. Εγώ. Τι. Έκλεισα τον deal. Τι. Νάντια. Έβγαλε κανένας. Σκάστε τα. Έβγαλε κανένας ότι η ΑΕΚ θέλει τον Νίκασον.
Το έβγαλα εγώ εχθές σε τρεις ώρες. Κάκα κάνω. Το σύντομα ευχαριστώ, ρε. Ρε βλάχο πάω. Πήρα να πάρω καφέ, βρήκα δύο-τρεις. Μου λέει τι θα βρει να πει σήμερα. Ορίστε. Θα δει τα ορίστε τι λέω. Ορίστε, ορίστε τι λέω. Να την Άντια. Να παπαπαπαπαπ. Γύρισε δεξιά από πίσω, από πλάγιο, από διαγώνια. Σε τέσσερις ώρες μέσα. Το καθάρισε. Ο Πετρωτός ήρθε εδώ που το ξέρει κι αυτό βέβαια. Ότι ήταν φλερτ από μένα κτλ. Βέβαια. Το ξέρει, τα πάντα ξέρει ο Πετρωτός. Ο μεγαλύτερος ρεπόρτερ όλων των εποχών είναι ο Πετρωτός. Και τελικά πώς έγινε. Κάτσε, κάτσε. Και πώς, καλά, εγώ σου λέω την είδηση εδώ και το πήρε τηλέφωνο. Άκουσε ναι. Μετρόπολης ο Σαββίδης ο γιος του. Ναι, ναι, αλλά πήρε τον παπά του, λέει. Ναι. Μπαμπά, μπαμπά. Ο Ίγκας λέει θέλει να πάει στην ΑΕΚ. Πάει να δώσει μια εντολή, λέει. Αν μα ακούει, Ιβάν. Βέβαια. Ακούει, εδώ στην Αμερική, όταν πήγε στη Νέα Υόρκη στου Ρουφιάνου. Οι άλλοι τον είπαν ότι τον υπάρχει ένα. Υπάρχει ένα που σε κατατροπώνει και τα λοιπά. Εγώ τον άνθρωπο αυτόν. Για ποιο καλά. Εγώ άλλο κάνω ένα ερώτημα τώρα να δούμε τι γίνεται. Βέβαια. Δεν έκλεισε όμως με πολλά λεφτά. Ποιος δεν έκλεισε με πολλά λεφτά. Ο Ίγκη. 900 θα πάρει. Ποιος θα πάρει. Σύντα πριν. Δηλαδή αυτά τα 1200 που έδινε η ΑΕΚ, γιατί δεν τα προτίμησε. Γιατί προτίμησε μια ομάδα. Βάλε, βάλε ξανά, βάλε. Βάλε, βάλε ξανά. 900, όσα περίπου έπαιρνε κάτι, απλά έχει μπόνους. Γιατί έβαλε τα μπόνους, σου λέω πάω και έχει καλύτερο πρόεδρο. Μπορεί το πρωτάθλημα να το πάρουμε εμείς στο Κύπρο και τα μπόρσα. Και τα μπόρσα τα πάρουμε. Τι μπόρσα με δώσει άλλο, δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ το χτυπάω με τον Ολυμπιακό σου λέει. Σωστό, σωστό. Έτσι, εδώ τα καλά. Κάνει την προοπτική. Ναι. Εμένα μπορεί να με πήρε, πέρασε εδώ σου λεφτά και εγώ δεν την προοπτική. Σιγά με τα πάρω. Σιγά μην πάω τώρα εγώ στα. Ευχαριστούμε αυτό. Και δημόσια το ραπ που απέτρεψε τη μεταγραφή του Ίγκα στο στην ΑΕΚ. Αυτή είναι η είδηση ημέρα. Βάλτε τον πρώτη σελίδα, ο Δημαρά. Εσύ είπε θε πρώτη σελίδα να βάλουμε άλλα. Πρώτη σελίδα. Χάρη του Ραπτόπουλου έμεινε ο Ίγκα στον πάω. Καλά χθε μάλα. Χάρη σε μένα. Έτσι. Εσύ μπράβο. Θες εμείς πρώτος έλεγε να πάρουμε τον Κλέβη, τον Νίκασον, η ΑΕΚ με ένα 200. Ναι, τον Κλέβη. Και μετά την άλλη μέρα, μέγας ο πρόεδρος του ΠΑΟ. Άκουσε Ραπτόπουλο. Τα αντανακλαστικά του Ραπτόπουλου. Ναι, άκουσε το Μετρόπολη που τι έβγαλε την είδηση και έλα εδώ, έλα στην οικογένεια του ΠΑΟ και ξέρεις κάτι, εμείς με τον Πούτιν είμαστε φίλοι. Ναι. Να κάνουμε τώρα ιστορίες. Κουμούνες, θα πάτε στο ρώσικο, πώς το λένε. Εδώ λένε πάντα. Προξενία πάει να με τι κόκκινε σημαίε να πείτε. Ρώσοι γουρούνια δολοφόνοι! Εδώ και 1,5 μήνα λέει από κάτω λέει, το λέει αυτό ο Γεωργίου, ο οποίο βέβαια δεν πετυχαίνει πρόβληψη ούτε στο ένα μέτρο. Α το Γεωργίου. Αυτό λέει για τον Νίκασον, γι' αυτό λέει. Το λέει εδώ και 1,5 μήνα λέει, αλλά δεν πετυχαίνει πρόβληψη λέει ο Γεωργίου και να πετύχει από το 2004 που είχε πει ότι η Εθνική και τότε δεν θα κάνει τίποτα λέει. Ενώ τον κράζει. Λοιπόν, θα πάμε και στον Νίκασον, απλά ήρθαν μαζεμένα. Πεχτάρα. Είναι παιχτάρο ο Ίγκασον, ναι. Παιχτάρο και χαρακτήρας και ηγέτης της άμυνας. Είχα ένα πιτσιρίκο χθες από την Κρύα Βρύση. Θα ανεβάσει Κρύα Βρύση. Ναι, ένα πιτσιρίκο από την Κρύα Βρύση. Φωνιά γιατρό. Πετάρι. Φωνιά χασίς ο παραγωγός. Όχι ο πιτσιρίκος, πάω ψάκι, αρρωστάκι. Όχι, όχι. Εκεί το ένα άκρο, το άλλο. Ή γιατρός ή επικίνδυνος. Είχε χαρτοκόπτη μέσα στην τσάπη. Ωραία, πιτσιρίκος έτσι. Δεν πρόλαβε να πάει. Ζουμερός με αδρεναλίνη. Είχε και αδρεναλίνη. Το ταγάρι λέει τον Ίγκασον μου τον κλείσανε λέει για 3 χρόνια. Ο Τζαβέλας έτσι που το βγάζατε MVP. Και τι τον κλείσατε αυτό τα το βράδυ. Τα έβλεπα στο Facebook. Α, μπράβο, τα είδες, τον είδες, ε. Έλα από την Κρύα Βρύση τώρα. Την Κρύα Βρύση τώρα. Την Κρύα Βρύση η μισή μαγεμένη είναι. Μαγεμένη, ε. Μαγεμένη. Γιατί. Τι, περιοχή δεν. Μπορεί να σε θάψουν και να σε ψάχνουν 4 χρόνια. Μη. Λοιπόν, θυμίζει πρόεδρο Εδεσαϊκό. Αυτοί είπαν ότι θα πάρουν τον Ίγκασον 1,2. Αλλά εμείς την άλλη μέρα τον υπογράψαμε επειδή θέλαμε να μείνει στον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ήθελαν κάποιοι άλλοι. Ναι. Και το αναλύδωπε. Πεχταράς είναι. Μόνο μη γυρνάει την μπάλα πίσω στο Πασχαλάκι γιατί ο άλλος λέει τα βολέ του τα βγάζει out. Λοιπόν, εντάξει, θα το δούμε κι αυτό. Να ξεθάψουμε τον Γιασίν και τον Ζαμόρα. Ο Γιασίν είναι έτοιμος με Πασχαλάκι. Πασχαλάκι και Γιασίν πάνε πακέτο. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε. Αυτοί δεν αγαπήσανε τερματοφύλακα ποτέ του. Όχι, τον Πασχαλάκι. Ποιο? Τον Πασχαλάκι. Τι να αγαπήσετε εσείς. Αλλά και αυτό. Σα πούλησε δεν μεγάλωσε λίγο, δεν μεγάλωσε λίγο κι αυτό. 34, πόσο είναι ο Πασχαλάκι. Όχι, 210. Πόσο είναι ο Πασχαλάκι. Το 80-90 είναι. Μόνο 32 είναι. Βέβαια. Ο Σχαλάκης. Είναι, πώς. Όχι, είναι 33 στα 34. Καλά, εντάξει. Φαίνεται μικρότερο. Τον Ιούλιο γίνεται. Τον Ιούλιο θα γίνει, θα πάει στα 34. Θα κλείσει τον Ιούλιο. Θα κλείσει 33 και πάει 34. Άρα 32 μισό. Τώρα είναι 32 και 9 μηνών. Τετράδυμα κάνει. Καλά, δεν το θέλουμε για παιδί. Τετράδυμα κάνει. Για τερματοφύλακα. Λοιπόν, θα πάμε και στο Πασχαλάκη γιατί εγώ να σου πω κάτι. Μάλιστα. Θα μείνει και ο Πασχαλάκης. Ναι. Θα μείνει. Θα μείνει και ο Πασχαλάκης. Ναι. Αλλά θα φέρουμε και άλλο τερματοφύλακα. Μην πάει σε καμιά έκθεση, κάνω Ολυμπιακό. Εφαγώθηκες, ρε εσύ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι αυτούς που θέλει τους κρατάει. Μάλιστα. Με ζάλισες
στην αρχή για τον Σβιντεύσκη. Θα σα φύγει, έκλεισε ο Σβιντεύσκη. Πού είναι ο Σβιντεύσκη? Το πουλήσαμε. Μια χαρά. Ναι. Μετά φεύγει ο Ζήφκοβιτ, θα σα τον πάρουν, τον ανανεώσαμε του Σβιντεύσκη. Μετά ήγκασο μια ανάσα από την ΑΕΚ, έκλεισε ο Ζήφκοβιτ. Αυτοί οι τρει δεν ήταν οι κομβικοί. Ήτανε. Τελειώσαμε. Τώρα έχουμε. Τον Πασχαλάκη. Πασχαλάκη. Δεν τον θέλετε όμω. Που είναι ο πιο. Πούλησε έτσι από κάτω το λαό. Όχι, όχι, δεν ισχύει αυτό. Ο Λουτσέσκο εγώ έμαθα άλλα. Γι' αυτό σου λέω άσε που σου λέω. Τον θέλω Πασχαλάκη, αλλά θέλω και ακόμα ένα. Προπονητή είναι, τι θέλει. Ναι, ακόμα καλύτερο. Ποιο να τα θέλει. Τον Κιασίν. Τον Κιασίν. Γιατί δεν είναι καλό ο Κουέστα. Πάρτο στον Πάοκ. Όχι. Για δεύτερο και ο Κουέστα. Πάρτο Διούδη στον Πάοκ. Διούδη. Πάρτονα. Θέλω κάτι καλύτερο υπάρχει. Πάρτονα, του βρίσκει που του βρίσκει. Θέλω Βατσλίκ, θέλω Σα, θέλω Ρομπέρτο, θέλω τέτοιο επίπεδο. Θέλω Ρομπέρτο αυτό. Ναι, θέλω τέτοιο επίπεδο. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια πάρε. Α δώσω, ναι. Δώσε, εντάξει. Φυσικά. Μπορείς. Φυσικά, δώσουμε 2 εκατομμύρια. Τον φάγατε τον κολλητό μου, ρε, λέει ο Ανδρέας. Αυτά που έλεγε χθες το βράδυ, ρε φίλε. Ποιο Ανδρέας, ποιο κολλητό του. Φίλος ο Ανδρέας είναι κολλητός του Αλουνού που είναι αντικρία βρύση. Και έλεγε ότι είναι ταγάρι ο Ίγκασον. Ναι. Τζάμπα τον ανανέωσαν, Τζαβέλα. Θα μύρισε τίποτα στην κρύα βρύση. Εκεί αυτό το είπα και εγώ. Λέω, μήπως είχε τίποτα, καμιά ζωχιά, καμιά ρίγανη. Και τα έγραψε αυτά. Έτσι. Λοιπόν, βάλε τον Κουκουλόγιωργα να πει αν θα μείνει ο Πασχαλάκης, θα έρθει και ο Τσιφτσής. Και στην πρώτη Σταυρή θα γίνει βασικός ο Τσιφτσής. Ναι, άμα γίνει ο Τσιφτσής. Ο Τσιφτσής έρχεται. Ο Τσιφτσής είναι το 1/4 του Πασχαλάκη. Μη 21 χρονών είναι. Τι είναι, λέει. Μη τα λες αυτά. Και 12 χρονών είναι. 21 χρονών είναι. Ο Τσιφτσής, άμα κάτσει κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, θα κοντίνει 20 πόντους. Τσίσα θα κάνει. Τσίσα θα κάνει Τσιφτσής. Μόλις δει τους ουρακοτάγκους εκεί πέρα τον φωνάζουν, κακά του θα κάνει. Ναι. Πήγε στην Τρίπολη εκεί πέρα, ούτε ο Κολοκοτρώνης το βλέπει. Παίζει ο Τσιφτσής. Φωνάξε να γυρίσει πίσω ο Πρίγιοβιτς, λέει, γιατί γκολ δεν βάζουμε. Θα πάμε σαν γκολ, αλλά πρώτησα παιδιά που θα ξεδιπλωθούμε. Έχουμε Άρη. Χθεσινό μας που ξεμπούκωσε. Έχουμε ΠΑΟΚ Μίτλαντ. Έχουμε Αταλάντα Ολυμπιακός. Over 1,5 τον παίξαμε τον Άρη. Σωστός. Περίμενε στο ξεμπούκωμα. Όχι, περίμενε σε αυτούς τους βενζινάδες. Του center back. Τι είναι αυτή τώρα. Μόλι τραυματίστηκε και όλα. Τι είναι αυτή η center back, είναι για να παίξουν αλφα εθνική. Λοιπόν, σαν σήμερα 2-3 πραγματάκια και μετά πάμε φόρτσα για μπαλίτσα. Σα τα είπε ωραία, σα εξηγήθηκε ωραία ο ραπ. Για τον Ίγκασον. Πείτε να ευχαριστώ εκεί στη Φόρτσα πρώτη σελίδα. Ω, Νάντια! Ευχαριστούμε τον Αντώνιο. Νάντια! Λοιπόν, περιμένω τα σκουμουνιστάς. Νάντια! Νάντια! Περιμένω τα σκουμουνιστάς έξω από το Ρώσικο προξενείο να φωνάζουν Ρώσοι γουρούνια δολοφόνοι. Καλά, περίμενε. Όσα περιμένει, θα σου πω κάτι άλλο, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Αλλά περίμενε. Ο αμερικανικός υπερρεαλισμός. Τι έγινε τώρα. Σαν σήμερα ο Πάνος ο Καμένος. Ποιος είναι, λέει. Μετά αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία λόγω μνημονίων, ιδρύει το κόμμα του Ενεξάρτητοι Έλληνες το 12. Ωραίος. Ωραίος ο Καμένος. Ωραίος ο Καμένος. Έφυγε, έγινε ανεξάρτητος. Και μπαμπάς λεφτά. Τώρα αδυνάτσικος έγινε και. Απ' την αρρώστια αδυνάτσι. Εντάξει, αλλά αλλά το κράτησε γιατί κάποιοι κάνουν χειρίς αδυνατίους και μετά παχαίνουν πάλι. Δεν σε παίρνει μετά. Δεν σε παίρνει. Προσέξει μετά, Άμα φας το φλόγο. Άμα δυνατήσει κάποιο από αρρώστια φαίνεται. Και άμα δυνατήσει κάποιο από προπόνηση και δίαιτα πάλι φαίνεται. Και άμα δυνατήσει κάποιο από καψούρα πάλι φαίνεται. Ναι. Να ξέρεις. Νάντια! Νάντια! Λοιπόν, σα σήμερα και από καψούρα πάλι φαίνεται, να ξέρεις. Γιατί μετά από λίγο καιρό τα ξαναβάζεις. Μόλις τελειώσει. Εσύ τώρα τα κιλά δηλαδή που έχεις βάλει, δεν είσαι ερωτευμένος με. Φυσικά. Τότε γιατί έβαλες τα κιλά. Θα τα χάσω κι εγώ τώρα. Αυτό είμαι σε φάση που τα χάνω τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λαμπράκης. Ο Χρήστος Λαμπράκης, ο Δόλ. Το φάγατε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το 9. Δεν τύχε ότι αυτή η πόλη έβγαλε τους μεγαλύτερους δολοφόνους. Φαγώθηκε εσύ. Πάλι φαγώθηκε. Αυτό που το βάλεσε. Όλα αυτά τα κακά, η πόλη κακή. Ο Τζαμπάνη Παοξή ήταν, να ξέρει. Και αυτό! Δεν έχει. Έλα, είπα κι εγώ, σιγά μην ήταν κάτι άλλο. Ο τρικυκλά που τον έφαγε Παοξή ήταν. Τι ήταν, δεν το ξέρω. Καλά, με τρίκυκλο. Τρικυκλά τι θέλει να πει. Πυρακλειδέα ήταν με το τρίκυκλο. Σα σήμερα γεννήθηκε και ο Στίβεν Τζομπ. Μπράβο. Ο μεγάλο επιχειρηματία. Το Λαμπράκι δηλαδή Παοξή τον έφαγε, να ξέρει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν το ξέραμε επίσημα. Εσύ πιέδεσαι ότι. Το καπελόνι Παοξή ήταν. Επειδή είχε τρίκυκλο. Καλά, αφού. Τι καλό παιδά είστε εδώ. Το φάγα το Λαμπράκι. Τώρα τι ήθελα και το φάγα το Λαμπράκι. Είναι καινούριο τώρα. Το φάγα το φουκάρα το Λαμπράκι εδώ πάνω. Στίβεν Τζομπ, σαν σήμερα πέθανε. Ναι. Γεννήθηκε το 55, πέθανε το 11 ο συνειδητή τη Apple είναι αυτό, έτσι. Τεράστιο μυαλό. Τι να το κάνει, το 11, πέθανε. Ναι. Πέθανε, μικρός πέθανε. Πολύ μικρό, δεν το. 56 χρονών. Σε μπόχο. Ναι. Το 89, σαν σήμερα, Κωνσταντίνο Κουφό. Τι κουφός. Ο NBA του πρώην του Ολυμπιακού και δεν συμμαζεύεται. Α, δεν το θυμάμαι. Έλα ρε, ένας με μουσι ψηλός έτσι. Το μόνο κουφό που ξέρω ήταν την πολυκατοικία που είχε με την κολόνα που έπεσε. Ναι. Ναι, αυτό το κουφό, το ζαχαροπλάστη ξέρω. Εντάξει, λοιπόν, αυτά δεν είναι σήμερα τσικνοπέμπτη. Τσικνίζουμε σήμερα, μπράβο. Τρώμε και μετά πάμε σε ρί καρφίτσα 40 μέρες μέχρι το Πάσχα. 40 μέρες είναι το Πάσχα τώρα. Ναι, θα ανιστέψουμε. Θα ληστέψετε για ποιο λόγο, επειδή το απεριτράγει. Λέμε τώρα, ρε παιδί. Το αποτράγω. Έβαλε λίπη ο άλλο. Ε. Καλημέρα, κουμπαράκι. Αυτή τη στιγμή ο Ιβάν σε Ρωσία είναι πάνω σε ένα άλογο. Κάνει υπασία, λέει.
και εσείς νομίζετε ότι σας ακούει, λέει ο άλλος εδώ. Πώς ανέβηκε μέχρι στο άλλο, ποιος θέλει, τον ανέβασαν. Πώς ανέβηκε. Εσύ πώς ανέβεις πάνω σε ένα άλλο. Πάλι θα πρέπει να σε ανεβάσουν. Δεν ανεβαίνεις έτσι άλογο, εάν δεν είσαι εκπαιδευμένος και δύο μέτρα να είσαι. Δηλαδή ο Πρέλεβιτς θέλει να τον ανεβάσει άλλο. Ο Πρέλεβιτς θέλει. Πρέλεβιτς, όπως έλεγε ένας φίλος μου. Πώς ανέβηκε στο άλλο. Ο Πρέλεβιτς. Έχει ένα γκρακ, πατάς, σπρώχνεις και ανεβαίνεις. Δεν έχεις ανέβει άλογο, ρε μπαγάσα. Δεν έχεις ανέβει άλογο. Σε άλογο. Ναι. Έχω ανέβει σε άλογο. Αλλά άλλο, όχι τέτοιο άλογο. Όχι τέτοιο άλογο. Σε σπρώχνει ένας, πατάς και ανεβαίνεις. Λοιπόν, κλαίω, δεν το συζητάμε. Πριν πάμε σε κομψό για να επιστρέψουμε. Πολύ καλή ανανέωση η Γκασόν, αλλά για το καλοκαίρι θα θέλει δίπλα του ένα Κρέσπο, ένα Βαρέλα 28, λέει. Για να είναι πολύ καλά στην άμυνα. Κοίτα, θα πάρει βελτίωση και ο Μιχαηλίδης. Αυτή η ποντιόφατσα ο Μιχαηλίδης θα πάρει. Εγώ να πω την ενημέρωση που έχω. Ναι. Μιχαηλίδης, Ίγκασον, Μιχάη, και θα ανανεώσει για ένα χρόνο ακόμα ο Κρέσπο. Αυτά είναι πλακίες. Θα τον ανανεώσουμε άλλο τον Κρέσπο. Τον Κρέσπο. Θα μείνει τετράδο. Αυτή η σκέψη υπάρχει. Τώρα αν ο Κρέσπο δεν. Αλλά Μιχάη καλός είναι. Και ο Μιχαηλίδης καλός είναι. Ο Μιχάη θα πάρει και αυτός εξέλιξη. Θα πάρει εξέλιξη. Αυτή ο Μιχαηλίδης θα είναι ο βασικός, ναι. Και τον Κρέσπο θα τον έχει για αλλαγές να μπαίνει να κάνει τίμιος, σταθερός. Δεν είναι τόσο μεγάλος ο Κρέσπο. Δεν είναι 35. Ρε, εσύ, θα σου πω κάτι. Ναι. Ένας που παθαίνει τρεις τλάσεις το χρόνο, τι θα τον κάνεις. Δεν παθαίνει. Τσάμπα λεφτά. Όχι, δεν είναι καντουρί. Δεν είναι καντουρί ο Κρέσπο. Είναι εξάδερφος πρώτος του καντουρί. Α, είναι εξαδερφάκια, Πρώτος εξάδερφος. Πρώτος σχόλος. Δηλαδή, αν πάρω έναν καλό παίκτη να μου τραυματίζεται και να παίζω Ίγκασον για δύο. Για ποιο λόγο να του δώσω εγώ λεφτά. Ναι. Λέει πάντως σε γενικές γραμμές ο φιλαράκι μου ο Παναγιώτης, ναι. Που έλεγε για τον Ίγκασον ότι είναι ταγάρι, ξέρει μπάλα, απλά σε κάποια θέματα κολλάει. Ναι, δεν αντιλέγω. Από κρύα βρύση είναι. Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά εδώ μου μπέρδισε τον Τζαβέλα με τον Ίγκασον. Από κρύα βρύση είναι. Ναι, ναι. Έχουμε πολλούς ακρότες εκεί. Φωνικά ξέρει. Φωνικά ένστικτα έχει. Ένστικτα. Λοιπόν. Μπρο, δυστυχώς ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται. Αυτό βλέπουμε κι εμείς. Εγώ περιμένω κόκκινες σημαίες έξω από τη Ρωσία στο προξενείο. Αν δεν το δω, ναι. Αν δεν το δω, θα σας κράξω άσχημα, να ξέρετε. Ναι. Θα φάτε κράξιμο. Εδώ ο Κώστας σου τη λέει. Δηλαδή, εσείς είστε ενάντια στον πόλεμο, αλλά όταν τον κάνουν οι δικοί σας, κάνετε μούγκα, έτσι. Δεν το κατάλαβες ότι, ναι. Όλοι έτσι είναι. Βέβαια. Όλοι έτσι είναι. Όλοι. Όταν λέμε όλοι και εσύ και εγώ έτσι είμαστε. Και εσύ και εγώ έτσι είμαστε. Όταν κάνουμε κάτι που. Ναι. Εντάξει, το κάνουν σου μούχτε, άμα το κάνουν οι άλλοι θα το κάνουν. Δεν μας κράζουν εμάς. Εμείς γιατί να τους κράξουμε. Σωστό. Και να τους κρατήσουμε χαρακτήρα δηλαδή. Σωστό. Δίνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ραπ για άλλη μια φορά που μας απέτρεψε την κλοπή του Ίγκασον. Ναι, γελάτε εσείς. Γελάτε εσείς. Νάντια. Λοιπόν, φέρε τώρα Ραπτόπουλο να τρέξει εδώ στην Νιρεβέργη, λέει, που είμαστε. Έχει ένα ωραίο δρόμο. Θλίψη είναι η Νιρεβέργη. 100.000 άτομα περιμένουμε, ναι. Το μεγάλο ραπ. Ναι. 100.000 άτομα. Ναι. Ναι. Να πει το ναι στον Ατζούν. Ναι. Αλλά για να πει το ναι στον Ατζούν, πρέπει να πει το νέο Τζαπάβλο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Πρέπει να πει το νέο Καρατζαφέρη. Εμένα πρώτη κουβέντα με έκανε ένα που είναι φίλο. Ναι, του ναι, ναι, ξέρω. Μην λέμε ψέματα τον κόσμο. Ναι, ναι, μπράβο. Δεν λέμε ψέματα. Ένα κοινό μα φίλο. Λέει, μίλησε, εκεί. Μίλησε, λέει αυτόν εδώ. Ναι. Καλά, εγώ φωνάζω εδώ και 3 χρόνια. Πάρτε τον. Πάρτε τον να γίνει όλο το κλάμα. Μην λέμε ψέματα του... ότι ο Ατζούν με παρακάλεσε. Μην λέμε. Εμένα δεν γούσταρω τα ψέματα. Ένα κοινό φίλο. Λέει, ρε, σειρά ψήνεσαι να μ' αφήσω. Αλλά το πρόγραμμα είναι να κάπω έτσι είναι το σκηνικό. Πρέπει να πάρει 10. Ναι, εδώ άδεια δεν μπορεί να πάρει, Ρεντίνο. Αλλά εγώ στο ξαναλέω. Εάν είναι να φτάσει τελικά στον Ατζούν το θέμα και να σου έρθει επίσημη πρόταση, έτσι επίσημη, όχι φιλολογική, εγώ θα πάω πάνω στον Ανδρώνη και θα του πω. Στείλ τον, σε παρακαλώ, το παίρνω πάνω μου. Στείλ τον, σε παρακαλώ, το παίρνω πάνω μου. Εσύ το παίρνεις πάνω. Ναι. Ο άλλος που σταμάτα. Σταμάτα. Δηλαδή, δεν γίνεται να χάσει αυτό το υπερθέαμα η Ελλάδα, ρε φίλε. Να σε δω εκεί, να διαπληκτίζεις, να κάνεις αγωνίσματα, να τσατάκες, να εντριγκάρεις. Δηλαδή, δεν ξέρει, Ατζούν. Ατζούν, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Είσαι ωραίος, δυνατός, θα έχεις κάνει, αλλά δεν έχεις πάρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Πάρ τον εκεί. Πάρ' το να γύρε, δηλαδή, έχει να γίνει μαλλιοβράση. Θες να βλέπεις. Και να σε παίρνει, ξέρεις, και η μέρα επικοινωνίας. Να σε δώσει μια επικοινωνία, να κλαίσει, να βλέπει καμιά Βιενούλα, να βγει κανένα Τζένι. Αχ, και τα δάκρυα να φεύγουν. Σιγάρε, κουλιανέ. Τι σιγάρε, κουλιανέ. Εσύ πας εκεί. Πάω, ναι. Αλλά πρόσεξε πώς πάω. Πρόσεξε πώς πάω. Να ξεκινήσω από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβριο προπόνηση εντατική. Τι προπόνηση. Να χάσω 10-12 κιλά. Πώς θα τα χάσει, κουλιανέ, τα κιλά. Άμα κάνω προπόνηση εντατική, τι θα πω, θα χάσω. Αφού τρως. Δεν θα τρώ. Πώς δεν θα τρως. Μπορεί να μην φάζει. Πώς δεν μπορώ. Μόλις πήγαμε στο γιατρό, ναι. Να παίξουμε ποδοσφαιράκι, ναι. Τι θα φάμε. Α, τώρα που πες ποδοσφαιράκι, έχω 2 συλλεκτικά σου βιντεάκια πλέον, τα οποία τα έχω στην κατοχή μου. Το ένα είναι το πρώτο σου βίντεο που βγήκε στο σκαν,
που σε λένε μισή ώρα να μιλήσει και δεν μιλά. Αυτό είναι συλλεκτικό. Ναι, και έχω και ακόμα ένα συλλεκτικό το οποίο λέω να το δώσω φορά παρτίδα. Τι? Που παίζει προ, που κράζει προ και άμα το δείτε πώ παθιάζεται, πώ βρίζει, παιδιά. Λοιπόν, μπορεί να το ανεβάσω μετά στο Instagram story. Μπράβο, ναι. Είναι 42 Δευτέρα, θα κλάψετε, παιδιά. Μεγάλο story είναι. Θέλει. Τρία στοράκια. Θα το χαλαλήσω εγώ για πάρτι. Τρία στοράκια. Ναι. Εγώ με τώρα παίζουμε προ και άμα το δείτε η κάμερα είναι καρφιτσωμένη πάνω του, θα το ανεβάσω μετά στο Instagram σαν story. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Δεν λέει καμιά κουβέντα, λέει για τον Κούτσια, μπας και σκοράρει σήμερα. Ο ραπ. Ο Κούτσιας. Άμα τον βάλει, τα σκοράρει. Δεν χρειάζεται να τα χάσει εκεί. Τι θέση παίζει ο Πορ. Λοιπόν, πάμε ΠΑΟΚ, πάμε Ολυμπιακό και μετάρι. Προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Απλά λέει ο Παναγιώτη, ο Κώστας, ο Παναγιωτόπουλος, λέει δεν χρειάζεται να χάσει κιλά, λέει, θα τα χάσει εκεί. Ναι, αλλά πρέπει να αναπτύξουμε φυσικά. Τι αθλήματα κάνουν εκεί. Κοίταξε, πες μου, τι τα είναι. Αθλήματα που έχουν. Ποια είναι τα αθλήματα. Εγώ έτσι πως τα έχω κόψει. Είναι. Θέλει ταχύτητα έκρηξη με τα πόδια. Κυρίως, ωραίο. Με τα πόδια και σημάδι καλό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το σημάδι. Ναι, το σημάδι δεν ξέρω. Για σένα, δεν ξέρω για το σημάδι. Δεν ξέρω. Αλλά θέλει ταχύτητα πόδια, σημάδι κυρίως και μετά θέλει δύναμη. Θέλει βεβαίως αδοχή. Αλλά επειδή τα αγωνίσματα καταλήγουν σε σημάδι κυρίως και θέλει. Ταχύτητα στο ξεκίνημα για να περάσει τον αντίπαλο να τον κάνει. Αυτά είναι τα πιο βασικά. Εγώ τα έχω μελετήσει τα αθλήματα. Έχει κολύμπι. Oh! Ναι, έχει κολύμπι. Έχει κολύμπι που εγώ δώσε με κολύμπι, πάρε μουσική. Έχει το κολύμπι, μπορεί να. Άσε με κολυμπά με τι ώρε. Να είσαι ο μόνο διασωθέν. Εσύ, άμα με αφήσει εμένα εδώ πέρα τώρα να κολυμπήσω, έχω μια βάρκα δίπλα μου. Μπορώ να πάω απέναντι στην Κατερίνη. Ναι, ναι. Αλλά να έχω βάρκα, έτσι το λέω. Να έχω μια βάρκα να αισθάνομαι ότι. Απίστευτο είμαι. Άσε με να κολυμπάω με τις ώρες. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν τρέχει, κολυμπάει. Απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Καθένα, εσύ όμως μπορεί να παίζει box με δύο ώρες. Ξέρετε, δύο ώρες να παίζει box. Δίλεπτα, δίλεπτα είναι αυτά. Ναι, δίλεπτα. Διάλειμμα, διάλειμμα. Ένα λεπτό έπαιζα με τον Σταύρο, μου βγήκε ψυχή εμένα. Δεν είναι εύκολο. Πλάκα με κάνει. Με μετρού στα δευτερόλεπτα. Οι υπάλληλοι που παλεύουν 10 δευτερόλεπτα σε μπουσκεμα γίνει. Πλάκα με κάνει. Φίλε, είναι φοβερά. Να αρχίσει να βαρά ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, να κάνει. 40 δευτερόλεπτα, 50. Μετά τα αυτά. Είναι μεγάλη έκρηξη το box. Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε να μπει. Εγώ είπα, παιδιά, αν ναι, ο πρώτο λέει ο Βασιλιά Σύντριγκα, ψάξε το δεύτερο, το βλέπω μόνιμο μετά να σε φωνάζει ο Ατζούν σε όλα τα survival. Που είναι τα μαζεύονται όλοι. Εγώ είμαι υπέρμαχο και άμα έχουμε επίσημη πρόταση από Ατζούν, το λέω δημόσια, θα πάω πάνω και θα πω Τζαπαύλο, είμαι 20 χρόνια εδώ μαζί με τον κουμπαράκι μου. Άστο να ξεδιπλωθεί, να μην χάσει η Ελλάδα αυτό το τεράστιο ταλέντο. Καταρχά θα κρέμει τα γέλια, θα κάνει μιμήσει. Θα γίνει χαμό εκεί τώρα. Τώρα τι συζητάμε. Ε? Σε πελάτε να βάλει. Όχι, θα είναι πολύ καλό για όλου μα. Θα ξεχάσουμε και προβλήματα, θα σε χαζεύουμε το βράδυ, θα έχει εδώ ανταποκριτή. Άντε να μαζέψουμε το πεταλάκι, παιδιά, να γίνει μπάλιο βράδυ. Δεν είναι ωραία φάση. Ο κόκκινο θα βλέπει. Δεν θα βλέπει ο Γιώργο. Γιατί ρε το παιδί. Μπορεί να είναι αργά και να τον πάρει ο ύπνο. Μέχρι τι 12. Είναι 12.30 εκεί γίνονται τα. Όχι, να σε βλέπω σε συμβούλιο εσένα. Όχι, θεόλου και να ανοίγει το στόμα τη γιαγιά Ζαμπέτα. Ε? Και να του λούζει όλου από πάνω μέχρι κάτω. Θα χάσω τον τελικό κυπέλλο. Καλά, εντάξει, θα σου πάρει. Πάω θα το πάρει, βρε. Μην αφώνεσαι. Κάθε χρόνο παίζουν όλοι και το παίρνω πάω το κύπελο τώρα. Τι δεν τα λέμε. Λοιπόν. Κοίταξε. Τι. Τον πάω ξύ, κοίταξε. Τι να κάνουμε. 5 χρόνια, 4 δεν πήρα. Τα τελευταία. Ήμουν και στα 4. Με αυτό σε εσύ έλειψε. Εγώ έλειψα ένα για να γλιτώσω. Α, και εγώ έλειψα με τον Ράκο από τον Κόλ. Έλειψα και εγώ. Εγώ έλειψα στον ένα γιατί παντρευόταν αδερφή τη Τζέννη. Άμα δεν ερχόμουν θα είχαμε καντεμιά για 10 χρόνια μετά. Τι θα σε γκρίνιαζε. Εντάξει, αν μην πάω στο γάμο τη αδερφή τη. Η αδερφή τη είναι τι. Δεν γίναμε, δεν πάω. Λέω από το να γλιτώσω την κρίνια γιατί θα είχε είναι το δίκιο. Είναι παντρεμένη αδερφή τη ακόμα. Ναι, βέβαια. Παντρεύτηκε καλά. Ναι, ναι, χαρά. Έκανε παιδάκι, εντάξει. Μαρία, ναι, βέβαια. Να είναι καλά. Και πήγε στο γάμο εσύ. Πήγα, τι να κάνω, μην πάω στο γάμο τη αδερφή τη γυναίκα μου. Άμα πήγαινα στον τελικό, σου λέω δεν θα παίρναμε το κύπελο πρώτον. Τι σχέση έχει. Θα σήκωνε σημαία ο άλλο, θα γινόταν καμιά. Και γκρίνια για 10 χρόνια. Το 17 ήταν. Στο Βόλο. Έχασε φίλο. Κανελάκι! Έκανε λάκι. Έχασε εκεί. Πώς δεν έχασε, έχασα τις ξυφομαγίες. Έχασα τις γέφυρες. Τέτοια καλτιά δεν έχω. Κανελάκης! Ναι. Κανελάκι! Κανελάκι, το γκολ μήπως ήταν λίγο ψάρι. Λίγο! Λίγο, αλλά. Μοιάζει λίγο από τα ριπλέι που δείχνει να είναι εκτεθειμένο στο Ενρίκε. Μοιάζει λίγο. Το μοιάζει λίγο. Δεν έχει εκεί μόνιτορ, δεν βλέπει, να το σκουρέψει. Εγώ με το κανελάκι που είπα ότι είναι offside, έτρωγα μπουνιές από πίσω. Αυτό δεν το έχω πει. Ναι, αλλά. Στα πλευρά. Για το πέραντι που γίνει νωρίτερα στον Κάνερ, δεν το έχει πάρει πρέφα κανένα έτσι. Ναι. Δεν έχει πάρει πρέφα κανένα. Πήρα, το πήρα. Εσύ το πήρε, αλλά σου λέει κάτσε να κάνω τώρα την ίδρυμα. Δεν πουλάει αυτό. Λοιπόν. Ναι. Η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση σύμφωνα με την ΑΕΚ για τον Αραούχο από Αραβία. Θα τα πούμε αυτά. Αραβία, Αραούχο. Ωραίο. Στο δωμάτιο επικοινωνία βλέπω του Χαματά και το. Να τον παίρνει τηλέφωνο μέχρι και εκεί. Ποιο είναι ο του Χαματά, παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά. Μην με βάζετε δύσκολα. Δεν είπαμε, παρακολουθώ σε ένα σημείο.
Το τουρκικό survivor είναι για τον Μπάσορα. Εκεί πέφτει, λέει, κανονικό ξύλο. Ωραία. Ναι, αυτά είναι ψεύτικα. Ναι. Ραπ, πάμε, πάρε survivor, θα σε ρίξουμε ψήφους, αλλά μόλις σε δει ο Τζιάν Παύλο 4-5 μονάδες κάτω, λέει, το σταθμό, θα έχουμε λιποθυμίες. Σιγάρε. Δεν προλαβαίνει έτσι. Σε 2-3 μήνες δεν γίνεται να πέσει. Εδώ έχει χτιστεί ολόκληρο τέτοιο. Αλλά θα πούμε, Τζιάν Παύλο, το τίμημα θα είναι ζώρικο. Έτσι. Έχει πολλά αυτό το καλοκαίρι. Έχει μακεδονικό. Έχει. Παίρνει φωτιά! Παίρνει φωτιά! Έχει και τέτοια παιδιά. Πού παίζει ο μακεδονικό στην Κυριακή? Όπου και να παίζει, κερδάμε παντού. Μακεδονικάρα, τρένο. Πού παίζει, να πάω το δούμε. Δεν ξέρω τώρα, θα μου στείλουν κάτω. Παιδιά, στείλτε μου, λέει, ρεπόρτελ που παίζει μακεδονικάρα. Να πάμε να. Πάμε το 40 και να γίνει χαμό. Ναι, θα ανεβάσω. Εντάξει. Θα ανεβάσω το story. Θα ανεβάσω, παιδιά, άμα το δείτε, δεν υπάρχει το story που παίζει προ. Λοιπόν. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε Ολυμπιακό και να τελειώσουμε με Άρη. Ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει με κόσμο, έτσι. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θεωρητικά έχει δικαίωμα να φιλοξενήσει σήμερα στην Τούμπα 14.300. Κάπου εκεί. 14.350. Κάπου εκεί. Ποιοι μπαίνουνε? Οι κάτοχοι διαρκείας χωρίς εισιτήριο, ναι, και όλοι όσοι είναι εμβολιασμένοι. Μάλιστα. Αυτοί μπαίνουνε μέσα. Ποιος τους ελέγχει εκεί? Κανονικά στην πόρτα υπάρχουν με το αυτό που πας στα μαγαζιά, βλέπουνε, γκρακ, ναι, περνάς και παίζεις. Εγώ αυτό έχω δει. Μάλιστα. Όπως και εμένα μου το κάνω όταν μπαίνω μέσα. Εσένα? Βέβαια. Σοβαρά. Για να μπω στα δημοσιογραφικά, ναι, γκρακ, κινητό, δείχνουμε. Καλά, δημοσιογραφικά είναι. Την άλλη μεριά. Εντάξει, και στα επίσημα που βλέπω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δίπλα είμαστε. Στα μελούκους τους ελέγχους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν πάω από εκεί στην 4. Δεν έχω να πάω από την 4. Σάλλο είναι αυτό. Ναι, πώ. Εντάξει, για πάμε παρακάτω. Δώσ' του νερό. Πρώτο έπαθλο επικοινωνίας κερδίζει ο ραπ και ποιος βγαίνει πρώτος? Ο Βαραβάς. Να τυχωθώ τα κύπη. Κερδίζει το έπαθλο επικοινωνίας και ο Βαραβάς πρώτο τηλέφωνο, έτσι. Να τυχωθώ. Κλαίω, ρε φίλε. Κλαίω, δεν υπάρχει. Αχ, Θεέ μου, να σε καλά, ρε φίλε. Πρώτο έπαθλο επικοινωνίας. Λοιπόν, πάμε ΠΑΟΚ. Να τυχωθώ, φαντάζεσαι εκεί να περιμένεις ή να μιλήσεις με την κόρη σου. Παπ, ο Βαραβάς μέσα στην κλίση. Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΟΚ Μητυλάνδ Ρεβάν. Εσύ πιστεύεις τη μέρα μιλάω πιο πολύ με την κόρη μου με τον Βαραβά στο τηλέφωνο? Αυτός έχει πάρει τρεις φορές ήδη. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, χαρά στο κουράγιο και την υπομονή σου, αγόρι μου. Εντάξει, είπαμε. Αλλά ο Βαραβάς. Απολαμβάνω την κάθε στιγμή, ρε. Είναι ενοχλητικός. Είναι, αλλά είναι καλή ψυχή. Ακριβώς. Δεν είναι. Ψυχή, και δεν τοξική. Ναι. Δεν παίρνει τηλέφωνο 10 ώρες. Όχι, όχι. Πάμε να σου πει. Άμα τον πεις ότι τον αγαπάς, σου κλείνει το τηλέφωνο. Εσύ, εγώ ξέρω, εγώ θέλει, ναι, παρέα ο άνθρωπος. Θέλει παρέα. Σαν την παρέα έχει. Είπαμε, καλή τώρα, παρέα. Κάναμε ένα deal με το Τακίμ, θα βγαίνει μία φορά την εβδομάδα το πρωί και σε σένα μπορεί να βγαίνει το μεσημέρι μετά. Εντάξει, λίγο. Κάναμε ένα deal, παιδιά. Είναι ο φραπές του κόκκινου. Να σου πω κάτι. Δεν γίνεται όμως, γιατί παίρνει πολλές θέσεις ακροατών που θέλουν να βγουν και του ακούω εγώ, ρε παιδιά, πάλι. Έλα, εντάξει, πάω. Λοιπόν, πάω Μίτλαντ, ρεβάζ του 1-0. Έτσι. Πώς κατεβαίνεις? Πώς κατεβαίνω? Λοιπόν, η δεκάδα είναι σχεδόν τελειωμένη. Μία θέση, μόνο μία θέση. Ποια παίζει τη θέση, αυτό θέλω. Αριστερά, εξτρέμ. Ποιος θα παίξει εκεί? Εξτρέμ, δηλαδή έχεις, τι επιλογές? Μπίσερβαλ. Μπίσερβαλ, Μητρίτσα. Και Καντουρί. Και Καντουρί, ναι, τον γιατί, οποίο. Το ξεχάσαμε. Ναι, 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 και ο Καντουρί, ο οποίος, ναι, ένας φίλος μου λέει, κράζει τον Καντουρί τόσο καιρό, κάτσε, μην είναι ο κωβικός παίκτης σήμερα. Δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κωβικός. Δεν ξέρω αν ήταν σήμερα, ήταν κωβικός στο να πάρει πάνω το 20. Όχι, όχι. Στο να πάρει, πάω και ένα καλό 20 λεπτό. Δηλαδή, προχθές, α, για το προχθές. Έβαλε φρέσκους ο δικός σου. Ναι, ναι, για τον άλλο. Κουράστηκανε. Και ο Καντουρί ήταν κωβικός. Ήταν κωβικός. Ήταν πολύ κωβικός για να μας. Στο τακτικό κομμάτι. Όχι ατομικά τόσο. Στο τακτικό κομμάτι. Ναι, ναι, γιατί σύγκλινε, ναι, βοηθούσε. Ήταν κωβικός στη Ριέκα για να μπω στου ομίλου. Έβαλε τον γκολ. Ήταν πολύ καλός. Λοιπόν, η εδεκάδα είναι Πασχαλάκης. Πολύ καλός. Ίγκασον Κρέσπο. Καλή. Λίρα Κρέσπο γιατί? Τον προτιμά, δεν θέλει το παραμικρό λάθος. Τον προτιμά. Αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού του βλέπει ότι ο άλλος είναι βιολογικά πολύ καλύτερο. Ναι, αλλά φοβάται το ατομικό, το ατομικό λάθος. Σου λέει εδώ, άμα κάνω λάθος και γκολ, τελειώσαμε. Ναι. Λίρατζης. Πολύ καλός. Και αυτό το ερώτημα υπάρχει. Γιατί αυτή η πλευρά έχει θέμα και γενικότερα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει το καλοκαίρι να ασχοληθεί με αυτή την πλευρά. Εντάξει, έχουμε καιρό. Αριστερά. Υπάρχει δίλημα ή Βιερίνια Σίτκλι. Ποιο να ξεκινήσει από τους δύο? Θα ξεκούραζα τον Μπίσερβαλ και τον Βιερίνια, θα τους έβαζα στην αρχή. Και Σίτκλι και Μητρίτσα. Και τους δύο έξω. Σίτκλι και Μητρίτσα, και μετά βλέπω, άμα πάει στραβά το μάτς, ναι, θα πετάξω να πούμε Βιερίνια. Το Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Εγώ το Βιερίνια σε αυτό το μάτς, ναι, το έχω στο μυαλό μου και για εξτρέμ να έχει υπόψη σου. Α, σαν αλλαγή. Αν μπει σαν αλλαγή, μπορεί να το χειριστεί όπως θες το Βιερίνια. Ποιο μάτς ήταν που μπήκε και μετά τραυματίστηκε ο Σίτκλι και μπήκε μπακ? Ποιο μάτς ήταν? Ποιο μάτς ήταν που μπήκε με τον Μπίσεσβαρ μαζί? Νομίζω το προηγούμενο του Μίτλαντ. Λοιπόν, εκεί ο ΠΑΟΚ έχασε. Που είχε παίξει καλά νέο σαν εξτρέμ και γυρίζει πίσω γιατί βγήκε ο Σίτκλι. Εκεί ο Σίτκλι ήταν κομβική αλλαγή. Ναι, εκεί, ναι, ο Βιερίνια, ναι,
μπήκε πολύ καλά. Ναι. Φρέσκος, ναι, ξεκούραστος, ναι, και ο Μπίζες Βαρπιώτη. Αυτούς τους δυο, εγώ μέχρι το τέλος της χρονιάς, κύπελα και τέτοια. Τους πας συνέχεια να αλλάξει. 30-60-60-30. Τους πάω στο. Χάνω ένα 0. Είμαι 0-0. Ναι. Και δεν με κάνει το σκορ. Μπίζες Βαρδεκάρη. Και έξω αριστερά Βιερίνια. Δεξιά Ζίβκοβιτς και Ακπομ Τριάδα. Δεν πες σήμερα, θα δω. Όταν θα είναι, είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν. Ας είναι και ο Τσόλακ, ρε παιδί μου, ναι, αλλά με άλλο στυλ. Ο Τσόλακ, εδώ έχουμε σήμερα ένα ματς το οποίο δεν ξέρω, θέλω να το δεις. Πώς θα προσαρμόσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, αν και πιστεύω, θα είμαι συμμετάδος και εκεί, αφού σου είναι κυρίως μόνο που είναι η μπάλα. Ναι. Γιατί αν βλέπεις το παιχνίδι, αλλιώς το βλέπεις διαφορετικά. Ναι, γιατί είσαι επαγγελματίας εκεί. Ακριβώς. Είσαι εκεί πρέπει να κοιτάζω που είναι η μπάλα, βασικά. Έτσι. Καλά, το είσαι ξύπνιος και γρήγορος και μπορείς να δεις πράγματα. Έχουμε και τα δεκάλεπτα με τον Ζαΐρ. Μπορεί ο Ζαΐρ να σε ξεκουράσει και να δεις και τα λοιπά τακτικά το ματς. Αλλά νομίζω ότι σήμερα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσαρμόσει τακτικά το παιχνίδι του στις πλευρές, στα φορτώματα και όχι να το πάει από τον άξονα. Έχει τον παίχτη να το κάνει, γιατί ο Τσόλακ είναι πιο σέντερφορ από τον άλλον. Γι' αυτό ακριβώς. Ναι, ο Τσόλακ είναι πάρα πολύ καλός. Απεγκλωβίζεται θαυμάσια στο μικρό το χώρο. Κάνει κινήσεις στο μικρό χώρο. Άμα το δεις πώς φεύγει, πώς γυρίζει. Εκρηκτικός. Έξυπνος είναι. Είναι μπάλα έξυπνος. Πολύ δεν ξέρει. Είναι πανέξυπνος. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Ναι. Παίρνει πάρα πολύ καλές θέσεις στα φορτώματα. Πιστεύω δηλαδή ότι εάν πάρεις και 50-50 την κατοχή. Mm-hmm. Μπορεί να μοιραστεί η κατοχή και αυτή καλύτερα καλύτερα να τη μοιράσω, να τη μοιράσω καλύτερα. Δεν θέλω να την πάρω όλη πάνω. Θα είναι μπελάσει τα στόπερ αυτό. Αυτοί δεν έχουν πολύ καλά στόπερ. Και έχουν και ένα θέμα. Θα δούμε σε λίγο γιατί γέννησε ο ένας παίκτης δεν παίζει. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα. Τσιγκάρας Κούρτης Σαχάφ. Ιστρέφει ο Κούρτης που δεν έπαιξε το πρώτο μάτς. Ο Κούρτης θα είναι φρέσκος, θα περιμένουμε. Είναι φρέσκος, ναι, δεν έπαιξε. Άκουσα μια κριτική. Χθες πότε ήταν που έκανες. Ναι. Για τον Κούρτης. Έχει ωραία τοποθέτηση. Δηλαδή το ότι κάνει λίγα χιλιόμετρα. Είναι κακό. Έστω όμως αυτά τα χιλιόμετρα. Τα με του Σαρόπουλου που έκανε το κάνει σχολιασμό. Ποιοτικά ναι, ναι. Και έξυπνα. Κάνει ποιοτικά κάνει και έξυπνα. Καταπληκτική διαχείριση κτλ. Δεν είναι παίκτη για μεγάλου χώρου και επιτραζίσεων ανέβα κατέβα. Είναι μανούλα σε παιχνίδια τα οποία δεν έχουν ταχύτητα κτλ. Τα σήμερα δεν είναι κομβικό ο Κούρτη. Εγώ έτσι πιστεύω. Γιατί το παιχνίδι θα έχει. Εκτό από κανένα φάουλ. Ναι. Εκεί μπορεί να είναι κομβικό. Στο official, πώ το λένε παιχνίδι. Physical game. Physical ναι. Game που το λένε. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολος, γιατί και ο ΠΑΟΚ θα δώσει ρυθμό και αυτοί θα δώσουν ρυθμό. Ο Κούρτης είναι καλός για χαμηλό ρυθμό παιχνιδιού. Συμφωνώ. Να ελέγχει τον ρυθμό ο ίδιος, να κρατάει λίγο την μπάλα, να σπάει σωστά. Ναι, ναι, ναι. Να έρχεται από πίσω όταν ο ΠΑΟΚ θα έχει στριμώξει τον αντίπολο, ο Στρέιλο, να βάλει κανένα γκολ, κανένα φόρτωμα. Ναι. Ακούστε μπροστά. Δηλαδή με τα τρία χάφ που ο ΠΑΟΚ έμεινε. Αυτό το match εγώ θα τολμούσα να κάνω από τον πόντο Κούρτη μένει έξω. Και να βάλω τον Αγκούστο πιο πίσω. Α, να βάλει δηλαδή. Τσιγκάρα Αγούστο και Φιλίπ Σοάρες πιο μπροστά. Σοάρες πιο μπροστά. Ναι, δεν να έχω ένα τέτοιο, μια τέτοια τριάδα που είναι πιο γρήγορη, γιατί ναι. Αυτοί θα έχουν τρεξίματα με τον Κούρτη. Θα χάσω. Δηλαδή θα τον πω τον Κούρτη. Πάντως τον σέβονται πολύ Δανείοι. Ναι. Δηλαδή έμεινα στις δηλώσεις στον Κούρτη. Λέει επιστρέφει πιο καλό. Είναι λίγο ρίσκο. Και εγώ τον Κούρτη δεν τον έβαζα 90 και 30-120 λεπτά. Θα τον έπιανα στο ξενοδοχείο. Θα τον έλεγα εδώ να μιλήσουμε. Ναι. Έλα στη θέση μου. Είσαι μεγάλος παιχταράς, τα πόδια σου φοβερά κτλ. Αυτό το μάτς θα του έλεγα έχει μεγάλη ένταση. Ένταση, ναι, ναι. Ναι. Εσύ είσαι πολύ καλός παιχταράς. Και ένταση ναι. Θέλει. Δεν με βολεύει να σε βάλω από την αρχή σε αυτό το μάτς. Μην παρεξηγηθείς. Στάνταρ του κάνει αυτές τις κουβέντες. Θα το πήρε, παιδί μου, μην τζακωθούμε. Ο Λουτσέσκου το ξέρει ότι παίρνει πολλές φορές μεμονωμένα παιχτες. Μεμονωμένα. Έτσι. Είναι σήμερα Τρίτη. Ιδιώτες. Ποιο να πάρω τον Τσιγκάρα. Του παίρνει έξω ιδιώτες, ιδιώτες. Πάμε να φάμε ναι, έξω. Ρε, φίλε, ιδιώτες. Αλλά πρόσεξε, δεν μιλάνε καθόλου για μπάλα έξω. Ναι. Μιλάνε για ό,τι θες. Όχι, εγώ σου λέω στην μπάλα. Ναι. Να το πιάσω στο ξενοδοχείο. Στην μπάλα στο γραφείο του φωνάζει. Αλλά κάνει μην και αυτά. Παρεξηγηθείς. Ναι. Μην μου παρεξηγηθεί. Θα το ναι. Πω. Και άμα θες, άμα νιώθεις και άσχημα, θα δώσω στο ρεπορτάζ ότι δεν μπορείς 90 λεπτά ακόμα. Ναι. Και αυτό ναι, το ναι, 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 δεκτό. Είμαστε φίλοι. Θα σε δω στα μάτια, θα του πω. Και αν το βάλω εγώ στο δεύτερο ημίχρονο ή στο 60 με Κούρτης, να το βάλω Κούρτης Βιερίνια Μπίσεσβαρ. Και να του αλλάξω τα πετρέλα, ξεκούραστο. Για ποιο λόγο να τον βάλω σε ένα παιχνίδι με ένταση. Δεν έχει άδικο. Να φάει κάρτα. Ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ θέλει να επιβάλλει 100% το ρυθμό του. Φάνηκε ότι δεν το έχει στη Δανία. Εντάξει, με Τσόλακ μπροστά θα πιστέψουμε λίγο μόνο για Τσόλακ για να πάμε στο Καραϊσκάκης. Ναι. Και μετά να πάμε και να δούμε τι έγινε χθες στον Άρη και στο μάτς της Τρίπολης με τη Λαμία. Που η Τρίπολη κέρδισε και έχουμε ματσάρα τώρα το Σάββατο 5 και 4 Αστέρας Άρης. Λοιπόν, τώρα καλημεράρες σε όλο το ακροατήριο. Ραπ και Κουλ, ξεδιπλωνόμαστε. Τελευταία στάση μετά του ΠΑΟΚ για να πάμε Ολυμπιακό και Άρη. Τσόλακ σήμερα. Λοιπόν, ο Τσούμπα είναι εκτός, είναι ένα νέο δεδομένο. Άλλο στυλ center for. 100%. Πιο περιοχάτος. Σίγουρα. Πιο μικρούς χώρους. Ναι. Πιο ομάδα που έχει την μπάλα. Ναι. Δεν είναι παίκτης συμμετοχής. Ναι.
Δεν παίζεις τόσο πολύ δεν είναι, ναι, βέβαια. Ναι. Δεν παίζει με τα εξτρέμ να κλείνουν προς τα μέσα να σου βγάζει έντρε, γεμίσματα. Το γεμίζει. Το γεμίζει σημαίνει ότι. Άρα, αν μπαίνει και ο κούτσι, θε αλέξει το ρυθμό, κρατήσει την μπάλα, τον έχει αυτόν, έχει και τον Τζόλακ. Πα οπωσδήποτε με τρία χαφ. Με τρία χαφ, να σου πω κάτι. Ναι. Μην δούμε τον Καντουρί. Ναι. Μην δούμε τον Καντουρί όπω τον είδαμε στον Βικελίδη. Πού να τον δούμε δηλαδή. Από την αρχή τον δούμε. Από την αρχή. Δηλαδή, εσείς δώσατε 3 εκατομμύρια για να παίξει ο Καντουρί στο μάτς που είναι. Εγώ λέω τώρα. Δηλαδή, εσείς δώσατε 3 εκατομμύρια. Πάρετε το Σουάρες, λέγεται. Θα σου πω, να σου πω γιατί λέω. 21 ετών. Το Φιλιπ Σουάρες. Όχι, όχι, τον Καντουρί δεν το βάλω σαν χαφ. Πού θα το βάλεις. Έξω αριστερά, ναι, να συγκλίνει και να είναι το τέταρτο χαφ. Για, ναι, να δεχτεί. Γιατί ο Πάκος θα δεχτεί, όχι, πρεσάρισμα. Δεν συμφέρει αυτό. Δεν συμφέρει. Αυτό γιατί, το έκανε όμως. Ναι, γιατί, ναι, γιατί εδώ θες τις πλευρές δυνατές. Και να βάλεις και τον Πίσελβαρ. Εγώ νομίζω αντί ότι, του Αγκούστο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να παίξεις 3 χαφ. Ή να μοιράσει τον Καντουρί με τον Σουάρες, να τους μοιράσει. Να τους μοιράσει. Τον, ναι, Αγκούστο πιο πίσω και όχι δεκάρι. Ναι. Και να βάλεις το Σίγκλεϊ με τον Λίρατζ για πάνω. Mm-hmm. Εντάξει, με προσοχή, πότε ένας πότε άλλος, γιατί μπορεί να φάσει αντεπίθεση. Δηλαδή δεν πρέπει, όταν πλευροκοπείς από τη μια μεριά, ο Μπάκο άλλος θα είναι στο κέντρο. Ναι. Να κόψει την κόντρα με τον Κόφτη. Δύο θα έχεις. Ναι. Και ένα στόπερ τρεις. Μη σου βγουν στο transition. Εντάξει. Ναι. Και τον ακούς το γρήγορα πιο πίσω και όχι τον Κούρτης. Θα δούμε. Κάνεις κουβέντα. Θα έχει ενδιαφέρον να μην τι άλλο το. Και να φορτώσει. Και να φορτώσει. Και αν θες να παίξεις τον Καντουρί, γιατί είναι ψηλός και μπορεί να σου πει. Επειδή είναι ψηλός, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω, ακόμα, ναι, καλύτερα. Το και να βάλεις μετά το Σουάρες. Έχεις να παίξεις πάντα. Έχω επιλογές, δόξα τω Θεώ, αρκετές κιόλας. Απλά εγώ σε αυτό το μάτς τους αργούς τους περιορίζω, ακόμα κι αν είναι ποιοτικοί. Θέλω τρεξίματα. Τότε θα βάλεις τον Μητρίτσα, θα βάλεις. Ναι. Τρέξει. Θέλω τρεξίματα. Βάζω Σίτλε, θα βγάλεις τον Κούρτη, θα βάλεις ένα χάφο επίσης που τρέχει το Σοάρες. Πολύ ωραία. Θα βάλεις αυτούς. Ναι, ναι, αλλά θα παίξεις όπως θέλουν αυτοί. Το Μητρίτσα δεξιά, το Ζήφκοβιτς αριστερά. Ναι. Να τριπλέρουν από την έξω μεριά. Ναι. Και να, για να βγάζουν σέντρα στον Τζόλακ. Σωστό. Ή χαμηλά τη σέντρα ή ψηλά. Ξέρει αυτός που θα σταθεί. Τι βλέπεις, παράταση. Παράταση. Βλέπεις να είμαστε μέχρι τη μία στο γήπεδο. Βλέπω να πιάνει τα μπέλα του Πασχαλάκη και να σας κάνει ρόμπα. Γιατί ρόμπα, είσαι ίσα. Πασχαλάκη σου. Αγαπάμε τον Πασχαλάκη. Άλλο τένα, άλλο τάνα. Την αγαπάτε, ρε. Σας έκανε μαγκές. Ψυχολογικά σας έκανε και έχει τον Πασχαλάκη. Λοιπόν, με τον Εδεσαϊκό παίζει η Μακεδονικάρα μας. Μακεδονικός, ο Μακεδονικός. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Μετά, όχι, μου δώσε άσχετο, φιλαράκι δικό μου. 3 η ώρα, 26 του μήνα, το Σάββατο. Ναι. 3 η ώρα, ναι. Σάββατο, 3 η ώρα είναι. 26 του μήνα, ένα Σάββατο. Ένα σπορ θα ακούω εγώ. Εντάξει, θα σε στέλνω εγώ τα γκολ. Κλινγκ, κλινγκ, κλινγκ. Λοιπόν. Δηλαδή, ο Δεσσαϊκός έχει λόγο στο πρωτάθλημα. Ναι, νομίζω ότι είναι αρκετά ψηλά, αλλά γίνεται μεταξύ Μακεδονικού και Κοζάνη στο ταχτυρδί. Μακεδονικό και Κοζάνη. Ναι, 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 αλλά τους έχουμε πάρει 4-5 πόντους. Να πάει μια τούρτα ο Παύλος τώρα. Ζα Παύλο, έτσι, με τουρτίτσα. Πάει στον Πασαλή μια τούρτα. Και να βάλει από πάνω, ξέρεις τη σχήμα, και το Κόρδοβα. Ναι. Να βάλει το Κόρδοβα τούρτα. Τούρτα Κόρδοβα. Λοιπόν. Αυτά τα μάτς θέλει τουρτίτσα. Τουρτίτσα. Έτσι. Παράταση. Ο Βουλινός δηλαδή. Ναι. Ο Βουλινός, ο συγχωρεμένος. Στην Επανομήρθε μας αγόρασε το μάτς. Χάσαμε το ημιτελικό κυπέλλου. Συγκρίθηκε. Ναι, το Βουλίνο. Τούρτα έφερε. Τούρτα έφερε. Ναι, έπρεπε και τούρτα και ο Παύλος να δώσει μια τούρτα. Πάω, γιατί βλέπεις παράταση, ναι, πρόκριση. Αλλά αυτά δεν τα κάνει. Δεν τα κάνει, όχι. Δεν τα κάνει, είναι τιμιότατος. Είναι πολύ τίμιος εσύ, ναι, πολύ. Δεν έχει είναι κουλτούρα μέσα. Αγνό παιδί. Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, στην μπάλα. Θέλει να είσαι και λίγο τσαχπίνης. Αυτός είναι καλό παιδί. Ναι, δεν έχει, δεν έχει. Δεν κάνει τέτοια. Όλοι δεν τα έκανε ποτέ με δεν τα έκανε ποτέ, δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτά ή τα κάνει από την αρχή. Έφερε κάτι, ναι, προπονητές βέβαια, κάτι ομορφιές που του τα κάνανε. Και έφυγαν μετά. Τώρα πήγαν στη κεντρική Ελλάδα. Είναι. Σαμάτα ρε, σαμάτα ρε. Ρετάζ, ρετάζ. Λοιπόν, Ολυμπιακός Αταλάντα. Πάμε γιατί έχουμε και Άρη. Θέλω τώρα να δούμε λίγο και τον Άρη. Είχε ωραίο μάστε. Δίστανται. Το σύστημα που θα παίξει ο Ολυμπιακός. Εγώ πάντως εχθές με τον Αβραμίδη και τον Γιάννη που έκανα εκπομπή. Τι σου είπα. Καταλήξαμε και οι τρεις στο 4-3-3. Ναι. Εδώ τώρα από κάποιους πολύ έγκυρους που ασχολούνται πολύ με αυτά μου λένε τρεις. Τρεις θα παίξει. Λοιπόν, εγώ θα σου αναφέρω. Διαφωνώ εγώ. Ναι, οκ. Okay. Βατσλικ. Για σου πω γιατί. Δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτοί δεν παίζουν με καθαρό έμο σεντερφόρ. Παίζει με ψεύτο σεντερφόρ. Ναι. Και βάλω εγώ τρεις στοπεράδες, τρία γαϊδούρια στην πίσω γραμμή να φυλάνε τον έναν. Σωστό. Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό. Ναι, μόνο και μάλλον μόνο αυτό. Με Μαλινόφσκι εγώ αν ήμουν βοηθός, ρε παιδί μου, του. Πώς το λέτε το παλικάρι. Ποιο? Του προπονητή του Ολυμπιακού, του κυρίου Μαρτίνς. Του κυρίου Μαρτίνς. Ναι. Λοιπόν. Και με φώναζε στο ξενοδοχείο να μιλήσουμε. Όχι να του πω εγώ τη γνώμη μου, αλλά με φώναζε. Αν δείτε για Μαλινόφσκι ψευτοενιάρ και Μπογκά, να βάλει τρία στόπερ πίσω. Να βάλουμε τρία στόπερ και να μα πάρουν το κέντρο για ποιο λόγο. Δεν το έτσι θα τον έλεγα. Ωραία. Θα το δούμε πώς γίνεται με τριπλέτα Μανολά Παπασταθόπουλο Σισε, Λαλά Ρέμτσου και Βιλά Καμαρά. Τρεις στοπεράδες κανονικούς. Ναι, τα half back half ο Λαλά Ρέμτσου. Μου εξηγούσε ο Μιχαλίτσος, ναι,
Απίστευτος. Έρε, πώς παραλλάσσεται το σύστημα της Γιουβέντους, γιατί εγώ το μάθαμε. Όταν επιτίθεται και όταν αμήνεται. Ναι, ναι, αλλάζει, αλλάζει. Ναι, τις παραλλαγές και τα ντουμπλαρίσματα σε λεπτομέρειες. Βέβαια, προχθές τον γκολ είδες πως το φαγε. Ναι. Άμα μπερδεύεσαι κάποια φορά, αλλά τέτοιο γκολ. Ναι, ναι. Πιο αστείο γκολ από ιταλική ναι, ομάδα δεν έχω δει να τρώει. Αλλά είναι απίστευτα η πνευματική δύναμη. Ναι, θέλει να συγκέντρωσε πολύ. Νομίζω κάποιοι ότι δεν πήγαμε να παίξουμε μπάλα, αλλά πρέπει και το μυαλό να το συνέχεια σε γρήγορση. Βλάκα στο ποδόσφαιρο σήμερα δεν μπορεί να. Σωστά. 3-4-3 με Καμαρά, Τικίνιο και Μασούρα. Αν το κάνει 4-3-3. Ακυμπού Καμαρά σε μία μπάντα. Ο Μασούρα στην άλλη. Μικρός, ναι, και Τικίνιο. Ούτε Τικίνιο ταιριάζει. Εγώ νομίζω ότι Τικίνιο θα ξεκινήσει σε κάθε περίπτωση. Δεν ταιριάζει στο 3-4-3. 4-3-3. Ούτε τρεις στόπερ να φυλάνε ένα ψευτοφόρ. Μανουλάση δηλαδή, σε βάζει. Εγώ θα βάλω το Σισε οπωσδήποτε. Και ποιο θα βάλει δίπλα. Ποιο θα είναι του δύο σε καλύτερη κατάσταση. Ο Μανολάς δεν είναι. Ο άλλος είναι λίγο καλύτερα. Ρέμψουκ θα βάλεις Λαλά και απλά θα πάρεις τον νέο στόπερ και θα βάλεις στη θέση του ένα χαφ. Ναι. Θα προσθέσεις δηλαδή. Θα βάλω το Μπουχαλάκι, ποιο θα βάλεις. Θα βάλω, όχι, ο Μπουχαλάκι δεν είναι καλά. Θα βάλω τον Ρέμψουκ και τους δύο καμαράδες στα χαφ. Τους δύο καμαράδες και θα πετάξω μπροστά άλλον. Ναι, θα πετάξω μπροστά τον Αλαράμπι, ναι, τον Μασούρα και τον Ονιεκούρου. Α, θα βάλεις Ονιεκούρου, ναι. Okay. Ή θες τον Ροντρίγκες, ποιος είναι καλά εκεί. Ναι, 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 και άλεξε ναι, 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 εσύ έναν εκεί, δεν με πειράζει εμένα ποιος θα παίξει. Σωστό, σωστό. Τους δυο καμαράδες τα χαφ, τον Εμβιλά, να έχω ταχύτητα, τον Μασούρα οπωσδήποτε, τον Ελαράμπι οπωσδήποτε και διάλεξε εσύ τον άλλο. Έχει προβλήματα η Αταλάντα μπροστά. Ναι, αφού παίζει με ψεύτικο. Εκτός από το Σαπάτα που ξέρουμε ότι τραυματίστηκε. Αυτός είναι μεγάλη απώλεια ο Σαπάτας. Ναι. Εκτός και ο Μουριέλ, εκτός και ο άλλος ο Μίρατζουκ που παίζει ενίοτε. Ορίστε. Και σήμερα ουσιαστικά αυτό που είπε ο Ντίνος, δηλαδή να βάλω τρία στόπερ εγώ για να μου μαρκάρουν το Μαλινόφσκι που είναι περιφερειακός και το Μοκά. Θυμάσαι που κάναμε κριτική ναι, τον προπονητή σου τον. Ναι, γιατί έβαζε τον Αμπέλ Φερέρ, έβαζε τρία στόπερ να μαρκάρουν τον Τουάρι, τον πόσο λέγανε. Πώς λέγανε το παιδί, πολύ βαρύ παιδί. Ένα βαρύ παιδί. Εγώ όταν το είχε ανέβει ο Άρης σε κατηγορία. Τρεις μαρκάραν αυτόν. Γιάννοπλος, το Γιάννοπουλος, κάπως άλλο. Ναι, 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 καλό παιδί. Εντάξει, ήταν και τραυματισμένος ήταν και ήρθε από αποχή. Τίμιος όμως ήταν έτσι. Τώρα δεν ναι, θα ένα καλό, καλό παιδί. Σε εγώ τερμα θα βάζα σε μπα και τα δύο γρήγορα. Δεν ξέρω. Δύο μαζί σε μπα δεν ξέρω. Λίγο κίνδυνο σε μπα μαζί. Δύο τέτοιου. Δύο λίγο κίνδυνο. Α βάλω και δύο μαζί του. Χαρούλη, Εμμανουλίδη. Διαμαντόπουλος, μπράβο ρε εσύ Χαρούλη, άρεσε. Σε 15 χρόνια θα. Χαρούλη με έπαιρνε χθες τηλέφωνο, ναι, αλλά μιλούσα αλλού. Εγώ δεν με το. Εντάξει, ναι, 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 ναι. Θα το δω τι με ήθελε. Κουτσομπόλης είναι, θα ήθελα. Όλο τυχαίο πάντως μέχρι τώρα ο Πασχαλάκης ίσως να κάνει τη δεύτερη καλύτερη χρονιά του μετά από την. Το double. Από τον double. Νομίζω, ναι, ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Νομίζω, τώρα που ναι, τελειώνει το συμβόλαιό του γίνονται όλα αυτά, λέει. Εντάξει, okay, αυτή είναι επιτυχία. Για μένα αυτό είναι αθλητή. Αυτό ο οποίο δεν τα παρατά. Και συνεχίζει μέχρι τελευταία μέρα παρότι λύγει το συμβόλαιό του να είναι 100% επαγγελματίας. Μα τι να πει, δεν με κάνετε συμβόλαιο, ναι, δεν παίζω, δεν γυμνάζομαι. Εγώ έχω εντύπωση ότι ο Πάουκ δηλαδή, θα του θα κάνει μια κουβέντα το καλοκαίρι και θα του πει: Κοίταξε, Πασχαλάκη, σε θέλουμε, ναι, θα σε δω. Ναι. Αν μπορεί να είσαι καλύτερο από αυτό που θα φέρουμε, ναι, μαγειά σου. Αν το Πασχαλάκη του δίνουν παραπάνω λεφτά από αλλού, πάει τα πάρει το παιδί. Ναι. Αν του δίνουν λιγότερο από αλλού, ευχαριστώ, φίλοι. Είμαστε αν του δίνουν τα ίδια. Θα μείνει εδώ γιατί. Ακριβώς. Αν το δίνουν τα ίδια γιατί να πάει. Όπως ουσιαστικά έδωσε και στον Ίγκασον. Ναι, άμα σου πει ο άμα Πασχαλάκης, το θέλω Ολυμπιακό ΙΑΕ και του λέει 700. Δεν πάει αυτό σε κύριε. Δεν θα πάει ο Πασχαλάκης. Πάει στο Ολυμπιακό τώρα. Είσαι. Δεν μπορεί να πάει. Επαγγελματίας είναι γιατί. Ναι, δεν θα πάει. Ο Πασχαλάκης. Θα πάει. Θα σου πω. Δεν είναι. Άμα πάει τι θα τον βρίσουνε. Όχι. Ο Γούναρης θα γίνει. Όχι. Ο Γούναρης, κοίταξε ο Γούναρης. Τι θέλει και ασχολείται ο Γούναρης. Αυτό γράφει συνέχεια τώρα ξανά. Γιατί ασχολείται. Πήγε στο Ολυμπιακό, επέλεξε καλά κάνει. Τι θε να έρθει τώρα εδώ πέρα. Ναι. Τι θες να πει στο γήπεδο, αφού είσαι Ολυμπιακός, διάλεξε. Εμείς, μπράβο σου, μπαγιά. Ο Ασλανίδης γιατί ήθελε να πει στο γήπεδο και κάνει και ο Ασλανίδης γιατί ήταν εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Ο άλλος αφού δεν μένει. Γύρισε πίσω. Ποιος? Ο Γουνάρης δεν έχει γυρίσει. Εδώ στην Νέα Πολύ μένει. Σοβαρά. Δεν έχει γυρίσει. Εγώ δεν νομίζω να είναι εδώ. Ούτε έχει παρεδώσει με τον Ολυμπιακό. Μόνιμα μένει εδώ. Δεν έχει παρεδώσει. Είδα, αφού έχει δηλώσει, είμαι Ολυμπιακός, κατεβαίνω κάτω. Δεν το δίνει λεφτά ο. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί. Εντάξει, αυτοί τώρα θέλουν να είναι και στη δημοσιότητα συνέχεια, είναι 70 χρονών, θέλουν να βγουν να ακούγονται. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν. Πάμε λίγο 70 χρόνια, ασχολήσου και με τα εγγονάκια, ασχολήσου με άλλα πράγματα. Τώρα μην θες να είσαι και όπως ήσουν στα 25, στα 30, στα 40. Ωραία, έναν άντρα θα το πεις εσύ πώς νιώθει. Έλα μωρέ τώρα, κάθε τρεις και λίγο το ίδιο σενάριο. Ναι παιδιά, έχουμε ανεβάσει, σας ανέβασα πριν από λίγο story στο Instagram. Ναι. Με τον ραπ και εμένα λίγο καρναβαλάκια. Έτσι γιατί, έχουμε βάλει κάτι γυαλιά, λίγο κάτι περούκες. Ναι. Αυτό ανέβασα σήμερα, μπείτε στο Instagram story. Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός Κωστής Ραπτόπουλος. Αύριο θα ανεβάσω που θα λείπεις εσύ για να κάνω και χουλιαμά που παίζεις προ. Μα δεν κάνω. Θα είμαι. Ναι, δεν θα σε δω. Δεν με έδωσε το μηχάνημα ο άλλος. Το clean fit, αφού δεν ξέρεις το χειριστή. Το gin fizz δεν με το έδωσε. Άσε τώρα, αφού δεν ξέρεις το χειριστή. Το gin fizz δεν με το έδωσε. Ναι, σιγά μην είναι και πατατάκια. Gin fizz. Πώς το λένε. Έχει ένα μηχάνημα. Clean fit. Από clean το, fit, από ναι, το Σεπτέμβριο
Φαίνεται ωραίος Νίκος, σαν τον Αγκάση είσαι. Ναι, άμα δυνατήσω το ψιλοφέρνω λίγο, αλλά έχω τα μαγουλάκια τώρα. Έχει, μια χαρά είναι. Μαγουλήθρες. Οι γυναίκες θέλουν. Ναι, ναι, τσουποτό, τσουποτό. Ξέρεις, άμα σου λέει μια γυναίκα, βάλε κανένα κιλό. Ναι. Λέει, κάνε και λίγο μαγουλάκια, ναι, δεν πειράζει. Ντίνο. Για ποιο λόγο να στο πει. Ναι, Ντίνο, σου λέει αυτός, άμα δυνατήσει, θα είναι επικίνδυνος. Μπορεί. Επικίνδυνος θα είναι αυτός. Τώρα αυτός μου γυμνάζεται, μου έχει στεγνώσει, μου αρωματίζεται, μου κάνει ουράνι. Βέβαια. Και το παρλάρε. Έχεις και το παραλάβει. Για μένα λες, εγώ λέω γενικώς. Τι πράγμα είναι στον αέρα. Ο Πασχαλάκης να πάει στο Ολυμπιακό να κάνει τήρεση, να είναι δευτεροτρίτος πίσω του Βατσλή και να κάθεται ρε σειρά. Παιδάκι μου, να σας πω κάτι. Άμα ο Πασχαλάκης πάω, θέλει τώρα 2 χρόνια να πάρει τα λεφτά. Τα πήρε καλό συμβόλαιο. Πήρε καλό συμβόλαιο. Λοιπόν, την παγκιά του την έκανε. Ναι. Δηλαδή τι έκανε. Γράφτηκε στην ιστορία όπως όλη η ομάδα του ΠΑΟΚ, όλοι τους. Ναι, ναι, ναι. Όλη η ομάδα γράφτηκε στην ιστορία. Ο Κρέσπο και ο Βαρέλα και όλοι αυτοί. Κρέσπο, Βαρέλα, Βιερίνια, Μάτος. Όλοι, όλοι. Αυτή την τετράδα 30 ετών, 30 ετών ήταν όλοι. Ναι. Στα καλή της, στην καλύτερη τους ηλικία. Θα την ξεχάσει κανένας αυτή την τετράδα. Όχι, όχι, αυτή... και το πήραν και αίτητη, άσε, έχει μια ιστορία. Θα ξεχάσει κανένας. Ο Μαρινάκης έχει φαγωθεί να πάρει ένα τέτοιο πρωτάθλημα, δεν μπορεί τόσα χρόνια. Ωραία, από εκεί και πέρα, σου λέει τη μαγιά μου την έκανα. Ναι. Τα λεφτά τα πήρα, θα κάνω ένα συμβόλαιο και να μην παίξω δηλαδή και να είμαι και δεύτερος και τι έγινε, ας πούμε. Εγώ πιστεύω θέλει να παίξει ο Πασχαλάκης, έχει μέσα την. Ναι, ρε παιδί μου, τρελός να παίξει. Άμα δεν παίζει, τρελαίνεται. Λοιπόν. Άμα είναι να βρεις εσύ καλύτερο τερματοφύλακα, πολύ ευχαρίστω να μην το. Τι θέλει, λέει, αφού κυκλοφορεί με φόρμα στου Ολυμπιακού, τι θέλει να θέλει να δει τον ΠΑΟΚ. Για ποιο λόγο λέει ότι τσιγκλίζει το θέμα, μου στέλνει μηνύματα. Αφού κυκλοφορεί με φανέλες στου Ολυμπιακού. Τερζανίδη, γιατί θέλει να δει τον ΠΑΟΚ. Στο Παναθηναϊκό δεν πήγε. Ναι, ρε, αλλά γιατί κακό είναι. Πήγε, έπαιξε μπάλα και αυτό. Όταν πήγε και έπαιξε μπάλα δεν θυμάμαι τίποτα. Ναι, τώρα κυκλοφορεί, είναι 65 χρονών όπω είναι. 70. 70 κυκλοφορεί με τι φανέλε του Ολυμπιακού. Ναι. Τι θέλει να έρθει να δει τον Πάο. Ναι, τόσο απλό είναι, ρε φίλε. Ναι, δηλαδή μην το τσιγκλίζουμε τώρα. Καλά και άλλοι το τραβάει γιατί άκουγα με το Σαββίδι. Άκουγα και άλλοι με Σαββίδι. Αυτό θέλει να τσιγκλίζει μια καρσιότητα. Καλό, δουλειά μα δίνουν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η Αταλάντα θα παίξει με μούσο κατά δοκάρια το Lloyd Emiral Gym City. Η τριπλέτα πίσω. Ο Jim Jim είναι αυτό ο Αλβανό. Πολύ καλό. Αλβανό το. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ξέρει τα πει Αλβανό στόπερ. Σκυλί του πολέμου που ξέρει μπάλα πολύ όμω. Ξέρει και γρήγορο. Και γρήγορο και πόδι και κεφάλι, άστο. Στο 3-4-3 ένα αργό χωράει, ο κεντρικό. Να έχει το μυαλό. Ο Jim City θέλει και Παπασταθόπουλου και Μανολά μαζί. Μαζί. Έτσι και του δύο, δύο μαζί. Γιατί είναι και σε καλύτερη ηλικία, εντάξει. Μέλε, Φρόιλερ, Πεσίνα, Πετσέλα. Πάσαλιτ που παίζει αυτό το ρόλο του δεκαριού εκεί σε αυτό το. Μπασταρδεμένο. Ναι, και Μαλινόφσκι με Μπογκά. Αυτή θα είναι τώρα. Ωραία ομάδα. Εγώ νομίζω ο Ολυμπιακός θα του βάλει γκολ σήμερα. Ναι, θα φάει κιόλα. Θα φάει και ένα. Μετά δεν ξέρω. Μπέναλτι τη βλέπει το μάτς. Μπορεί. Ναι, ναι, γιατί όχι, να έχει. Ναι, ναι. Δεν θεωρώ την πρόκριση χαμένη για κάποιου. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει δύο. Ναι, η Αταλάντα δεν είναι καλά, το ξαναλέμε. Τη κάνει μια νίκη απλή. Ο Ολυμπιακός είναι καλά. Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Και αυτός δεν είναι καλά. Σε υψηλό επίπεδο δεν είναι καλά. Ναι. Φάνηκε δηλαδή στο πρώτο μάτς, λες. Δεν είναι καλά σε υψηλό επίπεδο. Μια Αταλάντα σε κακό φεγγάρι. Ναι. Έκανε ένα 20 λεπτό η Αταλάντα, ανέβασε στροφές. Βασικά η Αταλάντα το τελευταίο μήνα μόνο το Ολυμπιακό κέρδισε. Όριστε. Στην Ιταλία χάσε από Κάλιαρη, από Φιωρεντίνα. Έκανε μισό καλό ημίχρονο με την Γιουβέντους και έφερε ισοπαλία. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Αλλά αυτά είναι τα παιχνίδια της. Δεν έχει κερδίσει από την αρχή της χρονιάς παιχνίδι άλλο. Έχει πάρει αυτό με το Ολυμπιακό. Θα έχει ενδιαφέρον το μάτς. Δηλαδή θα κάτσω να το δω με πολύ ενδιαφέρον πραγματικά να δω τι θα γίνει και για την πρόκριση. Όχι μόνο για το ποιο θα επιβληθεί το αλουνού και η πρόκριση νομίζω είναι ανοιχτή. Συμφωνεί. Εγώ βλέπω. Χίση το βλέπεις. Βλέπω χ με σκορ. Θα αποκλειστεί δύσκολα. 1-2-2 και ο ΠΑΟΚ στην παράταση. Αυτές είναι οι προβλέψεις οι δικές μου. Ωραία. Πάντα παίξω κιόλας. Να τα παίξεις γιατί. Στην Αθήνα έχει ένα προποτζίδικο. Καλά, παντού και στον δρόμο μας. Αν θέλει να πας στην Αθήνα. Αλλά τα προποτζίδικα με χαλάνε. Γιατί δεν μπορώ να παίξω τσακπινιάρικα να πούμε. Πρέπει να πας στο γκισέ και να πεις θέλω να μου βάλεις. Αυτό, αυτό, αυτό. Θα στο βρει ο προποτζής, να ξέρεις. Οι περισσότεροι προποτζίδες επειδή είναι υπάλληλοι. Αλλά δεν το έχουν. Ναι. Δεν το, ναι. Βαριούνται. Βαριούνται κιόλας. Άμα είναι υπάλληλοι, βαριούνται. Άμα είναι ιδιοκτήτης, θα στο φτιάξει. Ιδιο... Έχω το καλό φίλο που είναι καλή τσακαλά και ο φίλο μου. Ο Καρβελάς πάνω εκεί στο τέτοιο είναι πολύ δυνατός. Δεν ξέρω ο Καρβελάς τι κάνει ο άνθρωπος, αλλά εδώ εμένα δεν με βοηθεί. Ο Βάγκος λέει: σε 2,5 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη έχουμε ζήσει εκρήξη ηφαιστείων, πανδημία, σεισμούς, πλημμύρες, καταποντισμούς, φωτιές, τώρα παγκόσμιο πόλεμο. Ό,τι έζησε ένας παππούς που γεννήθηκε πριν από το 18. Βέβαια. Τότε εκδηλώθηκε τελευταία. Θα αλλάξουμε, να βάλουμε το Βελόπουλο, να μιλάμε με το. Εμείς τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Αυτή τα ζήσα σε 40 χρόνια, εμείς σε 3 χρόνια. Ναι, αφαίρουμε τον Βελόπουλο, μιλάμε τον Ιησού. Δεν το συζητάμε, ναι. Ποιο να φέρω. Ποιο να φέρουμε, ρε παιδιά. Ποιο να φέρω αυτό το πρόβλημά μου εμένα. Ποιο να φέρω, ποιον, πέστε μου ένα, να το φέρω εγώ τώρα. Το πρόβλημα ολονών. Ποιο να φέρω. Τι έκανε η Άγγλια, απέρριψε πρόταση για Αραούχο από Αραβία. Θα τον πεθάνε τον πρόεδρο και θέλουμε να του κάνουμε και τους μπιντέδες στο γήπεδο. Κλαίω, λέει. Δεν γίνεται να απορρίπτει, λέει, ο προτάσεις, λέει ο Μελισσανής. Γιατί είναι, παιδιά, εντάξει. Αμέσως το φάγα τον άνθρωπο. Λοιπόν, τελειώσαμε Ολυμπιακό. Τελειώσαμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, Άρη,
και θα επιστρέψουμε μετά το break να το συνεχίσουμε τον Άρη. Λοιπόν, καταρχάς ο Άρης το λες ότι και ξεμπούκος. Δηλαδή είναι η κλασική ατάκα που χωράει σήμερα στο παιχνίδι. Βρήκε και έκανε μόνο. Βρήκε το Στρούκι, το Βρήκε το Χατζησαΐα και το Μαυρομάτι. Ναι, αυτούς ξέρεις τι βρήκε. Ξέρεις τι βρήκε. Δύο βενζινάδες που... Πάλι όμως ρε εσύ, πάλι όμως... Έχασε πολλά, δηλαδή πάλι έχανε. Αν δεν έπαιρνε τον γκολ στο τέλος του μηχρόνου, δεν ξέρω πώς θα πήγαινε το μάτς. Αν δεν φαινόταν ότι υπήρχε μία ομάδα στο γήπεδο, πόρτωνε σωστά, γέμιζε σωστά, τελείωνε σωστά, δεν έπαιρνε γκολ όμως πάλι. Έτσι και έρχεται τον γκολ στο 47-48 του πρώτου μηχρόνου με το Ματσίνι. Ο Ματσίνι ένα μήνα σε φόρμα. Και παραπάνω. Κάνει τα πάντα. Ναι. Σκόραρε κιόλας γιατί αν περιμένει να σκοράσει ο Καμαρά, σχολάσει το μάτς 0-0. Δεν το παιδί, δεν. Όχι. Θα σχολάσει το μάτς 0-0. Δεν, το παλικάράκι δεν είναι φόρ. Είναι δεύτερος επιθετικός. Δεν μπορεί το παλικάρι. Δεν μπορεί το παλικάρι. Λοιπόν, καθολική υπεροχή του Άρη. Στο πρώτο μήνυμα τελειώνει το μάτς με 13 τελικές του Άρη και 0 ο Ατρόμητος. 0, όχι στην αιστεία, 0 τελικές. Δεν έχει πατήσει περιοχή. Γι' αυτό σου λέω δεν είναι μόνο ο Μαυρομάτης και ο άλλος. Είναι και οι υπόλοιποι. Είναι και οι υπόλοιποι που δεν τράβηξαν χθες καθόλου στο παιχνίδι. Είδα έναν Ιτούρμπε να τον έχει σε πιο ελεύθερο ρόλο. Πιο μπροστά. Πιο μπροστά να κινείται και στον άξονα. Πιο 4-2-3-1. Πιο 4-2-3-1. Είδα τον Μπερτόλιο να είναι αναγεννημένος, να σπάει μια τρομερή κάθετη στον γκολ που βάζει ο Ιτούρμπε. Εντάξει, θα το δούμε τώρα τι αναγέννηση έχει. Να κοίταξε, ο Μπούργος θα του επηρεάσει λίγο. Όπως κατ' στο ξεκίνημα δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν τον είδα πολύ μπρουτάλ, να πούμε. Ναι. Σαν τον Μανώλη τον Τζερεμιά που είναι. Ιδιοκτήτης στο εστιατόριο. Είναι ναι. Χοντρός, καλός, ευγενικός. Δεν είναι χοντρός. Κυρίω είναι. Δεν το λες χοντρό πλέον. Ποιος? Τον Μπούργος. Δεν το λες χοντρό. Ήταν χοντρός. Είναι πρώην χοντρός. Πάντως τώρα μαλώνεις μαζί του. Καλά, ναι, 10 χρόνια τώρα έβαλε και το γυαλάκι. Είναι... Κατάλαβες, μου έγινε μαγουλάκιας. Ναι. Δεν ήταν κτίνος. Όπως ήταν, ναι. Μπράβος. Δηλαδή, ήτανε μπράβος τώρα. Μαλάκος έγινε, το μάγουλό του μαλάκος έγινε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μου αρέσει ο άντρας ο ροκ να γίνεται μαλακούρα, να πούμε μετά. Ναι. Ροκ με τα γεράματα. Πάντως, μαλακούρα δεν σε θέλω. Τα νιάτα σου κυρατιά δεν τα θέλω, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, να πούμε. Ο Άρης πάντως βρήκε δίκαια μετά από 317 λεπτά. Μπράβο. Δηλαδή τώρα βάλε 90. Και 90. 90. 90. Άρια και βάλει και κάτι ψηλά. Έτσι. Σκόραρε. Το τρίτο μάτς μετά από 11, σε 11 παιχνίδια βάλει γκολ σε 3 μάτς. Ο Φόρ τίποτα. Ο Φόρ δεν βάζει, ναι, όχι, δεν κάνει, ναι. Ο Ματσίνι συνεχίζει να διακρίνεται και εγώ είναι εντύπωση ότι θα πάρει πάρα πολύ. Και σήμερα να πω, είναι πολύ σημαντική μέρα για τον Άρη, γιατί είχα πει στην αρχή της εβδομάδας κερδίζει να τρώμε. Μάλλον θα έχουμε την απόφαση. Ωραία. Μάλλον, αν όχι σήμερα, αύριο θα έχουμε την απόφαση. Τι εικάζεις, για να πάμε στο διάλογο, τι εικάζεις. Δεν ξέρω, ρε. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Πραγματικά τώρα δεν θέλω. Δεν ξέρω, εμένα η χαρτογιακά δεν ξέρω. Εγώ, α πούμε, χθε επέμεινα για τον Νίκα και σου λέω είναι τελειωμένο. Ναι. Δεν μπορώ να ξέρω γι' αυτό. Γιατί για τον Νίκα σου είχα inside information. Ναι. Μα το είχαν προλογίσει βέβαια κιόλα. Εσύ τι εικάζεις που είσαι. Εγώ εικάζω ότι ναι, που θες να μια ελπίδα αν υπάρχει για τον Άρη είναι να μην γυρίσει υπόθεση εδώ. Ναι. Αν γυρίσει υπόθεση εδώ, την θεωρώ τελειωμένη. Απίτοκα. Δικάστε εσείς και τα λοιπά, είμαι αναρμόδιο. Την έκατσε ο Άρης. Χθες ο Καρυπίδης, ναι. Ο οποίος κάπου έστειλε φυλάκια, πολύ ωραία εικόνα αυτή. Σε ποιον έστειλε φυλάκια? Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι στο παιδί του, μπορεί να είσαι ναι. Χαρούμενος και μ' αρέσουν αυτές οι εικόνες, όχι τα αποσταρίσματα τα προκλητικά. Είπε σε πηγαδάκι εκεί στο Βικελίδης ότι το αργότερο μέχρι αύριο θα έχουμε απόφαση. Τελείως. Άρα να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους έξω βαμπούς. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με Άρη για να συζητήσουμε λίγο και άλλα πραγματάκια για το παιχνίδι. Τώρα, πάρα πολλά μηνύματα εδώ, Ντίνο μου. Πάρα πολλά μηνύματα και τα περισσότερα. Πού είσαι, δεν πρόλαβα ούτε να σε δω, ρε σπίτι Γκονζάλες. Δηλαδή, με το που πάω σε break, λέω πού είναι, πάπα έχει φύγει, λέει κιόλας, εξαφανίστηκε. Πού είσαι, είμαι, απολαμβάνω την πόλη. Έχεις και μια γραμμή, καταπληκτική, δηλαδή, φτουχτού. Να πας να αλλάξει. Αν να βάλει γουίτ, να σωθεί. Πάρε την καρτοκίνητη free to go για να σωθεί, ρε φίλε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Κλείσω κινητό, πάρε το τιμονάκι. 10 λεπτάκια θα πάμε με ακροατές. Δεν ακούγεσαι, να ξέρεις. Δεν ακούγεσαι. Θέλω να ακούω. Α, ωραία. Μην να ακούς, αλλά δεν ακούγεσαι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν ακούγεσαι με αυτά που λες. Δεν ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι σαν να είσαι μέσα στα ορυχεία, να ξέρει. Το clean fit, ξέρω. Λοιπόν, χθες λέει 5 site γράψαν ότι Κωστής μπαίνει Survivor. Πάνε να τους πάρεις τα λεφτά, λένε εδώ πέρα. Γίνεται χαμός με το Survivor. Νομίζω ότι, γιατί ήμουν ειλικρινής, και ένας φίλος μας φίλος είναι φίλος με τον Ατσού, τον είπε και τα λοιπά και μου λέει τι λες, κουστάρεις. Ναι. Λέω, έχω... Φίλος φίλου, είπε να δούμε μπάσκετ, αλλά θα δούμε. Λοιπόν,
Δεν ακούγεσαι καλά, κάτσε να ακούς, γιατί θα πονέσουν τα αυτάκια των ακροατών μας και είναι ό,τι χειρότερο. Είναι ό,τι χειρότερο για το ραδιόφωνο, το ξέρω εγώ σαν ακροατής. Άμα ακούσω κάτι που από πίσω με γρατσουνάει τα αυτή, δεν μπορώ να ακούσω ραδιόφωνο. Το γυρίζω. Δεν πάει να βγει και πάμε Λάντερσον και να με κάνει εκπομπή, λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμές για να ακούσουμε και εσάς στα 390. Από κάτω ακούει ο Κωστής, μπορεί να πετιέται άμα θέλει βεβαίως. Δεν μπορεί να πετιέται. Ναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, είπαμε για τον Άρη. Προσωπικά αυτό το μάτς εμένα μου έκανε εντύπωση ο Ιτούρμπε, το ξαναλέω. Ίσως να έκανε το καλύτερο του παιχνίδι από τότε που ήρθε στον Άρη. Τον είδα πιο απελευθερωμένο. Ο Ενδιαγέ και αυτός είχε πιο καλά πατήματα, πιο πολλές φορές κινούντας σε ελεύθερο χώρο. Γενικότερα ο Άρης δείχνει να άλλαξε κυρίως την ψυχολογία του, γιατί εδώ δεν λέμε άλλα τη μία μέρα, άλλη την άλλη. Αν μας ακούτε, έχω πει πολλές φορές ότι ο Άρης μόνο τον γκολ του έλειπε και στα μάτς με τον ΠΑΟΚ και στα μάτς το προηγούμενο και στο προπροηγούμενο. Να δούμε αν θα το λύσει αυτό με την παρουσία και του Μπούργος στον πάγκο. Ο Άρης, ο οποίος σήμερα περιμένει, είπαμε, την πολύ σημαντική απόφαση, ίσως αύριο το πρωί, για τους μείον 6. Επίσης έχω εκφραστεί για τους βαθμούς. Δεν μου αρέσει καθόλου να αφαιρούνται βαθμούς από μια ομάδα για θέματα εξωαγωνιστικά. Έτσι είναι ό,τι χειρότερο, είτε έχει δίκιο είτε έχει άδικο. Έτσι. Λοιπόν, ο Ματσίν, απλά να πούμε πριν πάμε γραμμές, ότι έκανε ένα ρεκόρ για τρίτη φορά. Σκοράρει στην καριέρα του δύο γκολ. Το έκανε χθες βεβαίως με τα δύο τα γκολάκια του. Το είχε κάνει και με την Οσέρ, το είχε κάνει και με την Τουρ. Έτσι, στα πρώτα του χρόνια, το έκανε χθες και με τον Άρη, έβαλε δύο γκολ. Λοιπόν, γεμάτο κέντρο. Κωστής ακούει, αλλά η γραμμή είναι λες και βγαίνει από τη λωρίδα της Γάζας. Έλα. Τώρα είμαι καλά. Ναι, ρε φίλε. Τώρα είσαι καλά. Τι έκανες τώρα? Κοίταξε. Είχα κάτι ακουστικά από ένα γύφτο τα πήρα. Τι περίεργο. Παοξής ήτανε. Καλά. Τι θα ήταν ο γύφτος. Καλά. Εδώ ο Παοξής θέγει όλα τα δεινά του πλανήτη. Τα ξέρω αυτά. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, τώρα ακούγεσαι μια χαρά. Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Λοιπόν. Άλλο μου στέλνουν μηνύματα εδώ τώρα, προκαλούν κάποιοι που φεύγεις, αλλά είπαμε ανωτέρα βία, έτσι, Ντίνο μου. Δεν υπάρχει καμία βία. Ναι. Απλά το λεκανοπέδιο μ' αρέσει πολύ. Καλά, άμα δεν σ' άρεσε κάτι άλλο, δεν θα κατέβαινες στο λεκανοπέδιο. Άστα τώρα αυτά. Σ' αρέσει το λεκανοπέδιο, δεν για το λεκανοπέδιο. Άμα έρθει το πρόσωπο και πάει στο Κιλκής, θα σ' αρέσει και το Κιλκής. Δεν μιλάς, Το Κιλκής, φίλε, δεν αγαπιέται. Καλά. Πάμε Λάντερσον, να εισβόμε. Καλά, άμα έρθει το πρόσωπο κανένα Κιλκής. Δεν αγαπιέται το Κιλκής. I love Κιλκής. Δεν αγαπιέται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ακροατόπουλο. Έχουμε γεμάτο κέντρο. Θέλουν να τα πούνε. Μας ακούς και μιλάς πλέον καθαρά, γιατί είναι καλή γραμμή σου. Έλα. Ναι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα σας. Να το πάμε να στάξουμε λίγο ποιότης. Κουλιανέ, τελικά ο Κουκουλόγιοργας δεν είναι 9, είναι 6. Για τα γκολ που έφαγε η Λιντσούλα σου από τη μεγάλη Λίβερπουλ αλούσε. Δεν είναι 9, 3 είναι, 3. 6 έφαγε. Όχι, έλεγε 3 για άλλο λόγο. Έλεγε 3 ότι είναι διαφορά της City με τη Λίβερπουλ και δικαιώθηκε πάλι. Και 6 έλεγε για τα γκολ που έφαγες. Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Αποθεώνω όλο το Bet Show που χαρίζει χρήματα στους συνετούς συνδρομητές του που έχουν βρει ποιος είναι ο tipster που ταιριάζει άβρα τους. Στα χούσα του, ακριβώς. Και αξιοποιούν προς όφελός τους τις μελετημένες και με επιχειρήματα προβλέψεις τους. Ντούντα μου, το concept ήταν αυτό. Εγώ ήθελα να μαζέψουμε εδώ τους καλύτερους διαχρονικά και να διαλέγεις τις επιλογές του καθενός. Επειδή δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, θα τα πω εγώ. Περιμένω να τα πω. Ντούντα, περιμένω να τα πω. Περιμένω να τα πω όταν ανακοινώσω και κάτι πολύ καλό που θα ελευθερώσει τη δυνατότητα του χρήστη να πολύ εύκολα να κάνει συνδρομή. Εμένα είναι ο καρχαριομάχος ο Θανάσης ο Κιλονουά. Κιλονουά δυναμίκης. Χθες έδινε πέναλτι στο Λίβερπουλ Λίντς. Ναι. 2 έδωσε η έτερη μετά τον πόσον ντροπή της αγγλικής διαιτησίας Όλιβερ. Ναι. Χώρια τα κρυβή σκορ που έδωσε και αυτός και εσείς προχθές στο Champions League. Chelsea Lille 2-0, Villarreal Juventus 1-1. Ναι, ναι. Το Chelsea Lille 1 και Άντερ 3,5 ναι, που έδωσε ραδιοφωνικά ναι, από τους άχαστους. Ναι, και σωστό. Και το Σωτηρόπουλος το έδωσε και ο Μάντζιος. Που όταν δίνει κόρνερ ο Μάντζιος, εγγύηση. Εγώ παρότι είναι συντηρητικός και ένα ακόμη παραπάνω βάζω και πάλι πληρώνομαι. Εγγύησης με τα κόνομα. Και τώρα ναι, που ακούω ότι ο Σονούπο θα τελειώσει και το θέμα του PaySafe, αυτό είναι που θέλεις να πεις. Αυτό ναι, αλλά περιμένω την ημέρα να μου δώσουν το πράσινο φως από πάνω. Δικαιολογία δεν υπάρχει. Ναι. Η καιρή είναι δύσκολη,
Το κέρδος ασφαλώς δεν είναι εξασφαλισμένο, έτσι. 100%. Απλώς οι συνδρομητές του BetShow με 10 ευρώ το μήνα δεν είναι χαμένοι από χέρι. 30 λεπτά την ημέρα παίρνουν στοιχηματική εφημερίδα με 8 τύψες. Τι άλλο και να κάνουμε. Όλα, ναι, είναι αιτιολογημένα, υπάρχουν ευκαιρίες, δίνουν κέρδη που κλείνουν τρύπες. Και όσοι τέλος πάντων ας ακούσουν τα μεσημέρια του Σαββατοκύριακου τη ζώνη του στοιχήματος. Τα παιδιά που του BetShow. Έχουν μουσικάρεις από, ναι, το Χατζηγεωργείο και το Χατζηπαντελίδη. Σπανίως εμφανίζεται και Μπερσαμπάκας με τις χεδιμεταλλάδικες τις πριοροκορδελιές του και μας τη χαλάει. Καλημέρα, ναι, Θανάση, αλλά, ναι, δεν πειράζει. Ναι, όντως μας το χαλάει. Τελειώνω. Ναι. Σήμερα που είναι ευρωπαϊκό μάτς του ΠΑΟΚ, μάστα, θα θυμίσω στον Τίνο μας, ναι, ότι η πλειοψηφία των φιλάθλων του ΠΑΟΚ έχει τις επιφυλάξεις της για τον Πασχαλάκη, όχι γιατί τους εναντιώθηκε τότε με τον Άρη, ναι, αλλά πρωτίστως για το ολέφριο λάθος που είχε κάνει με την Μπενφίκα. Ναι. Όπως και για εκείνη την έξοδο τότε με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Ναι. Το ίδιο είχε γίνει και με τον Κλάους που έχασε τον γκολ με τον Άγιαξ. Ο ίδιος το έχει πει. Δικαίως αδίκως χρεώθηκαν την ευθύνη για τη μη εκπλήρωση του ονείρου μας για ομίλους Champions League. Μακάρι σήμερα να κάνει την εμφάνιση της ζωής σου και να πάμε Τιουράνα. Ναι. Και γιατί δεν πρέπει να μείνει ούτε δεύτερο στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Κράτα το εδώ. Πάνω τελεία. Τελειώσαμε. Να πάει, ναι, έτσι να κάνει αποκρουσάρες, να προχωρήσουμε, να κάνει το παλικάρι και μετά να πάει σε άλλη ομάδα. Ναι. Να μεγαλουργήσει εκεί. Σωστός, Ντούντα μου, να είσαι καλά. Εγώ ταυτίζομαι με αυτή την άποψη. Να είσαι καλά. Άκουσες, Ντίνο, ε. Με την πρόκληση. Ναι. Τελικό. Θα είστε σε ένα οικείο περιβάλλον. Σταμάτα, βρε. Ραυτόπουλε, άσε τις κολοτούμπες, λέει. Η Ρωσία κάνει συμφωνία με την Ουκρανία να μείνει εκτός ΝΑΤΟ και η Ουκρανία πάει και κάνει νατοϊκή βάση στα σύνορα με τη Ρωσία. Σας έχουν φλωμώσει τα ψέματα κανάλια και μασάτε σαν τα χαϊβάνια, λέει ο Σάκης. Και τι πάει να πει αυτό. Τι πάει να πει αυτό. Η Ουκρανία ξύνεται, η Ουκρανία λέει ότι ξύνεται στη γλίτσα του Σομπάνι ο Σάκης. Αυτό λέει. Σοβαρά. Ναι, αυτό λέει. Και αυτοί που βομβάζουν η Αμερική ξυνόταν στη γλίτσα του Τζομπάρι, πες το. Καλά, η Αμερική δεν είναι άλλη άκρη του πλανήτη τώρα, δεν ήταν στα σύνορα. Έλα τώρα την κουμούνα, τώρα α, που βγήκε κουμούνα, το μικρό λόγιο στον πόλεμο, κουμούνα. Τώρα, κουμούνα τώρα βγήκε. Ραπ, δεν έχω δει Survivor, αλλά ρε μπαγάσα, εάν θα πας, θα γίνω πιο φανατικός. Εντάξει, εγώ είπα ο Ατζούν χάνει, αλλά πρέπει να ψήσουμε τον Τζαπαύλο πρώτα εδώ πέρα, έτσι. Πρέπει να το ψήσουμε, Τζαπαύλο, είναι θέμα εδώ. Λοιπόν, πάμε γραμμές, έλα καλημέρα. Ακούμε τα κρατόπουλα, έλα. Ναι, πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα. Τι κάνετε, πήρα να σας πω καλή τεκνοπέμπτη. Βεβαίως. Καλό ταξίδι το γη και καλά να περάσει τον κύριο Ραπτόπουλο. Βεβαίως. Και εσύ, κύριο Κουριανέ, τα ευτυχισμένος και αγαπημένος με την οικογένειά σας, το παιδάκι σας, να περάσει όλοι καλά και όλος ο κόσμος. Τα καλύτερα και για εσάς, κυρία Δέσποινα. Τα καλύτερα. Ήμουν στο νοσοκομείο. Περαστικά. Να παίρνω. Mm-hmm. Τώρα βγήκα το που σας θέμαι καλά και πήρα τηλέφωνο από το σπίτι και λέω να σας πω την καλημέρα. Κυρία Δέσποινα. Όλα να πάνε καλά. Κύριε Δέσποινα, κάτι σας θέλει ο φίλος σας, ο κολλητός σας πλέον. Μας έφερε, ναι, δώρα, ναι, εκείνο το οποίο μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, που έφερε ένα ουίσκι, το οποίο πήραν οι μπαμπάδες μας. Ήταν εποχή δεκαετία, ναι, 70-80 το πολύ. Τι μάρκα ουίσκι που έφερε δώρο. Βαλαντάις. Βαλαντάις. Λίτρο, όχι 700 γραμμάρια. Λίτρο, λίτρο. Φέρτο στο live να γίνει χαμός το Σάββατο και την Κυριακή. Ναι. Το Ballantines. Το Ballantines, το πίνει ο κόκκινος για πρωινό, πες του. Καλά να περάσετε. Ηλιά, κυρία Δέσποινα, την αγάπη μας, θα σε γερή. Τι ωραία που να ακούμε, ήρεμη, καλό συνάτη. Έχουν γίνει κολλητοί πλέον με τον Ντίνο. Θυμάσαι, πες, διαξυφισμοί. Ναι. Αντιπαράθεση, γίναμε φίλοι. Βέβαια. Κολλητάρια πλέον, είστε κολλητάρια. Πώς το κόμμα. Έτσι ξεκινάνε οι μεγαλύτερες φιλίες μέσα από μια παρεξήγηση. Μπορεί να γίνεις ο καλύτερος φίλος με τον άλλον. Ναι, όντως. Άμα βρεθεί σημείο επαφής, μπορεί όντως να γίνει. Είναι, ναι, στατιστικό ότι οι μεγαλύτερες φιλίες ξεκίνησαν από μια παρεξήγηση. Ναι. Μάλιστα. Εσύ πρέπει να έχεις χιλιάδες φιλίες τώρα, γιατί όλη την ώρα. Έτσι. Όλες παρεξηγήσεις, ίντρικες, τσιγκλίσματα πρέπει να έχεις καλά να σε ακολουθεί στρατός από πίσω. Λοιπόν, καλημέρα στον τεράστιο ραπ και στο γίγαντα κουλ. Χθες μας έπριξε όμως ο Ντίνος, λέει, με τον Ίγκη. Χλάτς. 3 χρόνια το βραδάκι. Θέλω ένα ευχαριστήριο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Ναι. Που τους ξύπνησες, ε! Γιατί κοιμόσαντε όρθιοι, που λέει ο Δημόπουλος, κοιμόσαντε όρθιοι. Ναι. Πελοποννησιακή διάλεκτος. Κοιμόσαντε όρθιοι και μόλις είδανε το Μελισσανίδη τη φόρμα. Βέβαια. Μια που τα σκάει τα εκατομμύρια για πλάκα δεξιά και αριστερά, να ρίξει ακόμα ένα τώρα εδώ. Πάμε, καλημέρες, έλα. Ωχ, και αυτό η γραμμή δεν. Έλα, φίλε. Πάμε επόμενος. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε τα αγόρι μου. Τι θα γίνει ρε παιδιά. Αχ, αν η φορά τραβάμε. Επόμενος, καλημέρα. Ναι. Καλώς τον να. Ναι. Εγώ ναι. Ω, καλώς τον Ελαράμπη, έλα. Τι κάνεις Νικολάκη. Καλά κοριτσάρα μου, εσύ πώς είσαι. Να, εδώ με τον Τίνο. Με, άντε να μην πω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Να πω δύο κουβέντες θέλω, να μ' ακούσει λίγο ο Ραπτόπουλος. Δεν πρόκειται να το βρίσω, δεν είναι του τύπου μου. Μάλιστα. Εμένα είναι του τύπου μου. Εχθές... Τι έκανε χθες, άντε να ακούσουμε τι έκανε. Ναι, να του πω ναι. Ότι εγώ δούλευα πίσω από το μπαρ, ήμουνα η υπεύθυνη, δεν οικονόμησα τίποτα. Τι σου μπαργούμε δηλαδή. Τίποτα δεν οικονόμησα. Ναι. Ό,τι οικονομούσανε ήταν τα κορίτσια. Α, είχες δεν κάτσε. Πήγα ποτέ με άντρα παρόλο το επάγγελμα που έκανα. Είχε... Κάνανε κορόιδο. Είχες μπουρνουζάδικο δηλαδή. Μπορεί να ήμουν κορόιδο, ναι. Αλλά ο πρώτος άντρας που πήγα ήταν ο άντρας μου. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Ο πρώτος άντρας που πήγα ήταν ο άντρας μου. Αυτά είναι. Ναι, αλλά αυτό καμιά σχέση δεν έχει. Και να του πω και μια συμβουλή. Πες του. Να γίνει πρώτα άνθρωπος και μετά να κρατάει μικρόφωνο. Την καλημέρα μου. Άντε μωρί κακίστρα. Άντε μωρί κακίστρα. Δεν θα γίνεις άνθρωπος ποτέ. Κακίστρα. Θα μας κάνεις και μάθημα περί ψυχολογίας και σεξ. Πίσω από το μπαρ που και μάτι δεν έπαιρνες να μας μιλήσεις για σεξ. Κακίστρα. Κακίστρα. Άνοιξε καινούριο μέτωπα τώρα. Ρε φίλε, είσαι η Ουκρανία, είσαι η Ουκρανία σε πρόσωπο. Ανοίγεις μέτωπα ανοιχτά διαρκώς. Άστο. Δεν κλείνουν τα μέτωπα σου με τίποτα. Έκλεισε με την κυρία Δέσποινα, τώρα άνοιξε με την κυρία Σοφία. Ε. Τέτοια κακίστρα. Είπαμε εμείς ότι πήγες με άντρες. Όχι. Είσαι από το μπαρ, έβαζε τα ουίσκι. Εντάξει. Δεν έχουμε και καμιά απόδειξη να πούμε. Άναβε το τζάκι. Από εκεί και πέρα για σεξ δεν μα μιλά. Πάμε παρακάτω, έλα σεξ μασίν, πάμε, πάμε, επόμενος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα από το Στοχόλμη, Τάσος. Έλα ρε Τάσουλη, πού είσαι ρε τίγρη. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι, ναι. Θα παίζω μπάλα τώρα. Εσύ παίξε μπαλίτσα, έλα, για πάμε γρηγοράδα μόνο, ναι. Θέλω ένα-δύο, μπαμπαπ, ναι. Ναι, ήμουνα στην Ιταλία, στο κήπεδο, στην Πίτη Γίλα. Ναι. Ήμασταν μέσα στην βροχή πορεία 4 ώρες. Ωραία, φίλε. Παγωμένη βροχή και ναι. Φυσούσε ένα αέρα φύκο. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Σαν να είσαι στη μέση του ωκεανού χωρίς να έχεις πουθενά να. Αφού όλα τα ρούχα ήταν μουσκεπα. Το πώς φωνάζαμε πάλι στην κερκίδα, ένα θεό ξέρει. Πάγαμε και τον φλόκο. Ποδοσφαιρικά. Ναι, ποδοσφαιρικά. Για ρίξε ναι. Το τύψου, ναι. 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 Λοιπόν, άμα δεν βάλουμε. Εγώ προβλέπω ότι άμα δεν βάλουμε δύο γκολ είμαστε πολύ δύσκολα. Άρα λες ότι ένα θα το φάμε, επομένως λες ψάχνουμε τα δύο για να είμαστε τουλάχιστον στην παράταση. Αυτό λες τώρα. Και στα 90 λεπτά να είσαι ένα 0 ή 2-1 πάλι θέλεις γκολ. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάλι θέλεις γκολ. Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Και μπροστά είμαστε... Λείπει ένα πρίγιο, όπως τάχονται τα κάρποντα. Ναι, ναι. Αυτό. Δηλαδή φτάνει η μπάλα μέσα στην περιοχή και μετά την κοινάνε πίσω. Δεν μου λες, ρωτάει ένας φίλος εκεί στο Χόλμη Μπουρνουζάδικα, έχετε. Εδώ όχι, απαγορεύεται. Απαγορεύονται αυτά. Στη Σουηδία, μόνο Γερμανίες εκεί. Ναι, τα απαγορεύουν αυτά. Άντρας να πληρώσει γυναίκα για σεξ απαγορεύεται. Απαγορεύεται εκεί στη Σουηδία. Στη Γερμανία, στην Αυστρία, στις Ελβετίες εκεί γίνεται χαμός πάντως. Ναι, ναι. Έγινε αδερφούλη, να σε καλά. Όσο για τον Ήλιασο να τα έλεγε πριν δύο εβδομάδες, θα πούμε και έβγαινα στο ράδιο εδώ και την έλεγα κι εγώ. Τελειώσατε ρε, ο Ήγκη θα είναι στον ΠΑΟΚ, τελειώσατε. Τασούλη να πάρω ακόμα ένα, να σε καλά, φιλιά στο Χόλμη. Γεια σου Καρδάση μου, γεια χαρά. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα δεν θα πάρουμε ακόμα. Όχι λέει ο άλλος. Ρε εσύ. Ρε εσύ. Τα ακούς τώρα. Ο Χασάπης της Σεβίλης, ο Κουρές Σεβίλης, πιο μπαρδακός θα ήταν μαζί μας. Να πάει το Ρώσικο προξενείο έξω και να φωνάξει ότι είναι φωνιάδες οι Ρώσοι. Σταμάτα ρε πάλι. Λοιπόν, να πας με το καλό, να περάσεις καλά, να γυρίσεις με το καλό. Σε θέλω τη Δευτέρα δυναμίτη. Αύριο κανόνισε το πρωί, αύριο κανόνισε να είσαι κάπου σταθερά, όχι σε κίνηση, για να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη κουβέντα. Βεβαίως. Μπράβο καμάρι μου. Φιλιά. Φιλιά στον Τίνο μας. Λοιπόν, καλό δρόμο.
Είμαστε ακριβώς στις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Είχαμε πολύ ωραίο το δίλεπτο με Λαράμπιτ και Ραπτόπουλο. Ήταν από τα καλύτερα σήμερα. Νωρίς είχαμε Ίγκη Ίγκασον. Είχαμε Survivor και τι δεν είχαμε, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα